Εδώ είμαστε. Και τέταρτο προς και 20. Περνάμε καλά, γενικά. Πάλι μας φάγαν την ώρα. Καλώς ήρθατε, ρε παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Εσύ πρώτα, γιατί περίμενε. Θα έχουμε και το Σταύρο σε δευτερόλεπτα. Τι έγινε, Στέργιο, όλα καλά? Μια χαρά, εσύ? 700 μέρες έλειπες? Όχι, δεν έλειπα 700 μέρες. Είχα μια δουλειά στα Γιάννενα. Με αφήσατε μόνη μου χθες. Πήγα, πήρα το διπλό. Το είπα ότι σε αμφισβήτησαν πολύ. Ποιο με αμφισβήτησε? Υπήρχε κόσμο, μην το λες. Σταύρο, εσύ. Με αμφισβήτησε? Ξεκάθαρα. Τι λες, ρε φίλε? Εγώ είπα ότι την υποστήριζα. Τα κατάφερε. Κοιτάξτε, άρετε, παιδιά, με αυτά που χάναμε στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι ο Στέργιος ίδρωσε στο. Καλά, και εγώ πιστεύω. Όχι, πες το, δεν ίδρωσα, δεν αγχώθηκα. Έλα, πες την αλήθεια. Ήμουν έτοιμος για παραδεχόμενο, το έλεγα στην αγάπη. Να το πω. Να πω λίγο. Τι θα έκανες. Σταύρο, μου είχε πει πριν το μάτς, μιλάμε, ρε παιδί μου, και του λέω όλα καλά. Ναι, ήσυχα τα πράγματα. Μου λέει ήσυχα. Λέω, εντάξει, να έχεις το νου σου γενικότερα. Μου λέει, και άμα γίνει κάτι, μου λέει, θα πετάξω το λάπτο στο κεφάλι τους. Το λάπτο του Λίμπερο, όχι το δικό μου. Ναι, εννοείται αυτό. Γιατί είχα πάρει. Είναι μια εποχή για επενδύσεις. Κάντε λίγο εικόνα. Είχα πάρει και την άδεια από τον Χρήσανθο, μου λέει, εντάξει, μη σε νοιάζει το λάπτοπ. Με άλλες λέξεις μου το είπε. Και λέω, εντάξει, άμα δούμε τα σκούρα, θα φύγει το λάπτοπ. Ναι. Εντάξει, ασχολείται. Έχει εμπειρία από αυτά, άλλωστε. Σωστό. Σωστό. Είναι βιωματικό όλο αυτό, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Σταύρο, θα είναι σαν να είσαι εδώ και δεν θα είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Δεν κατάλαβα το σύστημα που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται ότι είμαι εκεί. Εννοείται. Ναι. Αλλά εσύ σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν να μην είμαι εκεί. Το μόνο που δεν είπες είναι κλείσε τον εξαιρεσμό. Ανοίξε τον, ρε. Ανοίξε τον, μυρίζει γελοντήλα εδώ μέσα. Μυρίζει γελοντήλα? Όχι, όχι. Φρόντισε γι' αυτό. Είπε ο Στέργιος να το ανοίξουμε σήμερα. Έγινε Σταύρος. Ναι. Τι γίνεται, Σταύρο? Όλα καλά, παιδιά. Προετοιμαζόμαστε για τον τελικό. Αυτή τη στιγμή είναι η σύσκεψη στην ΕΠΟ. Είναι ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και ο Κυριάκος Κυριάκος. 300 προσκλήσεις, πόσες είναι 250. Τόσο ξέρω. Έχω χάσει και το μέτρημα. Δεν έχω καμία ενημερωτικά. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ναι, αλίμονο πια, ναι. Και κυρίως δεν έχω για αυτούς που λένε ότι καλύτερα χωρίς κόσμο μην τιμωρηθούμε, αλλά ψάχνουν προσκλήσεις. Για αυτούς έχω... δεν έχω σίγουρα. Και είναι και πολλοί αυτοί. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση η οποία είναι δεδομένη. Είναι μια κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Από τη μία, μια πολιτεία η οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί μια ομαλή εξαγωγή. Από την άλλη, ομάδες οι οποίες δεν μπορούν, κυρίως η ΑΕΚ, να ελέγξει τον κόσμο της. Φέτος έχουν γίνει σημεία και τέρατα έξω από το γήπεδο, έξω από το ΟΑΚΑ. Από την άλλη, και στο πίσω μέρος του μυαλού του ΠΑΟΚ, είναι ότι άμα προκαλέσουν αυτοί οι δικοί μας, τι θα κάνουν, δεν θα κοιτάνε. Αλλά ουσιαστικά δίνουν το πάτημα. Στον Βασιλιάδη, η ΕΠΟ δεν έχει εμπλοκή σε αυτό. Τι να πει η ΕΠΟ? Είναι άμεσα εμπλεκόμενη, Σταύρο, εντάξει. Δεν έχει σχέση με αυτό η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ σου λέει, θα διοργανώσουμε ένα τελικό. Το κράτος αποφασίζει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Αλλά η ουσία είναι ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία πρέπει να ζήσουμε. Το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν το ξέρω. Πολύς καιρός τώρα. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αγωνιστικές μεταφέρονται, παιχνίδια γίνονται χωρίς κόσμο, τοξικότητα παντού, πράγματα τα οποία σίγουρα δεν είναι καλά για το ποδόσφαιρο. Τελικώς τώρα στο άδειο ΆΚΑ, τώρα 250 από τη μία, 250 από την άλλη και 300 στη μέση. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω ορθολογικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτός που λένε τις τελευταίες ημέρες από ΠΑΟΚτσίδες, υπάρχει μια μερίδα που λέει αυτό το εύκολα, ας μην κατεβούμε. Πώς τους αντιμετωπίζουμε? Όχι, δε φοιτητές, μην κατεβούμε. Πραγματικά, μα δεν είναι νευριστικό, δηλαδή. Εντάξει, έγινε δεν μια υπάρχει, φορά. Δεν υπάρχει, μην κατεβούμε. Έγινε μια φορά. Θα πάμε, θα κατεβούμε. Ωραία, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Άλλο είναι η ομάδα, άλλο είναι τα όσα πρεσβεύει. Μια κοινωνία η οποία δεν είναι ικανή για τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, απλά πολλοί το λένε από η χθες. Ομάδα είναι ικανή για πολλά. Κατάλαβα τι λες, αγάπη. Σε στείλε ότι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν επιμένει και όλα αυτά. Τι άλλο να κάνει? Ο ΠΑΟΚ τι να κάνει? Να ανοίξει μια κουβέντα που δεν θα είναι ποδοσφαιρική για να πάει στο γήπεδο χωρίς να έχει το μυαλό του εκεί? Πραγματικά. Και στην τελική αποσυντονίζεσαι κιόλας. Αφού μπορείς αγωνιστικά. Αυτό λέω.
Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κερδίσει μόνο σε εντυπώσεις. Επί της ουσίας, αυτό που λέμε όλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα... Δεν θα κερδίσει σε εντυπώσεις. Επί της ουσίας ήταν το αντίθετο. Μα είσαι ίσα. Ναι, σωστό. Κουβέντα η οποία θα επηρεάσει την ομάδα. Έτσι, έτσι, σωστό. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να κατέβει η ομάδα όπως πρέπει. Α, μπράβο, αυτό. Ναι, δεν είναι. Όλα τα άλλα είναι παθογένειες της κοινωνίας, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Έχει ένα μερίδιο και ο ΠΑΟΚ, δεν ήμασταν και άγιοι όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει. Έχουμε και εμείς το μερίδιο μας αυτό. Αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται τεράστια προσπάθεια. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό θέμα. Ίσα-ίσα μονίμως του δημιουργούν θέματα. Ο κόσμος έχει πάει παντού και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Αν εξαιρέσει το Αγρίνιο που προκλήθηκαν. Ναι. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που τη ζήσαμε, Στέργιο. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ δημιουργήσει κάποιο θέμα. Πουθενά. Και δείχνει κιόλας ότι όταν μια ομάδα είναι σοβαρή, η ηγεσία είναι σοβαρή, ωραία, και υπάρχουν στόχοι ξεκάθαροι και το κοινό προσαρμόζεται σε αυτό. Ναι. Εντάξει, όταν οι άλλοι μας πουλούσαν πολιτισμό, τώρα μπορούμε να πουλήσουμε και εμείς πολιτισμό. Εύκολο είναι. Συνοψίζονται, Σταύρο, σε αυτό που είπες, μια κοινωνία και μια πολιτεία που δεν είναι για τίποτα. Αυτό είναι όλη η αλήθεια. Ναι, και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Είναι και η επιχειρηματική κοινότητα. Έχεις ένα προϊόν, ρε φίλε, μπορείς να το στήσεις σοβαρό. Δεν μπορείς. Εγώ δεν βγάζω από την ατζέντα, δηλαδή ξεχωρίζω το βασιλιάδι και την πολιτεία και οι ομάδες είναι παρθένες. Εννοείται, ναι, έχεις δίκιο. Μην είμαστε τώρα υποκριτές. Αν οι ομάδες πηγαίναν στο βασιλιάδι και του λέγανε ότι γιόμαστε 100% δεν θα συμβεί τίποτα, τι θα έλεγε ο βασιλιάδης, όχι χωρίς κόσμο. Πώς μπορείς, Σταύρο, όμως, ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να εγγυηθούν για κάτι που είναι στα χέρια της αστυνομίας, η οποία έχει αποτύχει σε όλες τις εξετάσεις που έχει δώσει. Δεν μπορεί. Αλήθεια είναι και αυτό. Ποια αστυνομία. Αν του λέω ότι ο ΠΑΟΚ εγγυώμαι. Και η ΑΕΚ. Η αστυνομία... Δεν μπορούν ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί δεν μπορούν. Η αστυνομία, τι να κάνει η αστυνομία. Η αστυνομία άφησε μια προσοχή αφήνα ανοιχτή. Και δεν έχω μάθει αν τιμωρήθηκε αυτός ο αστυνομικός διευθυντής. Που για μένα αυτή η επιλογή ήταν κάτι παραπάνω από ύποπτη. Εντάξει. Του να μην υπάρχει κόσμος στην προσοχή αφήνα. Εσύ αν ήσουν ΠΑΟΚ θα μπορούσες να κοιηθείς σαν Σταύρος για τους οπαδούς όταν περνάει όλο αυτό το έργο μέσα από την αστυνομία. Όχι. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ μέχρι να κάνει το λάθος η αστυνομία. Ναι, προφανώς όμως ήθελε ο υπουργός να εγγυηθεί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για τα πάντα. Την ώρα που θα φύγουν, εμείς θα γυρίσουμε. Τώρα άκου να δεις. Δεν είναι η κουβέντα εγγυάσαι εσύ. Όχι, εγγυάμαι, αλλά εγγυούμαι. Αλλά η αστυνομία δεν είναι αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα είναι γνωστή. Ωραία. Η πολιτεία δεν έχει εμπιστοσύνη τους ίδιους τους μηχανισμούς της. Οι ομάδες δεν έχουν εμπιστοσύνη τους ίδιους τους μηχανισμούς της πολιτείας. Εντάξει, οι ομάδες αμφισβητούν το ότι άμα γίνει λάθος από τους μηχανισμούς της πολιτείας δεν θα μπορούν να εγγυηθούν και αυτοί για τίποτα και καταλήγουμε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, η αστυνομία ουσιαστικά θέλει να φύγει από τα γήπεδα. Αυτός είναι ο στόχος της. Και αυτή από την πλευρά της έχει και ένα ψηλό δίκιο. Δεν το κάνει τζάμπα, πληρώνεται. Το έχουμε πει, η αστυνομία για να το κάνει αυτό. Ναι. Αν θέλει μπορεί να φύγει και να δώσει την πατάτα την καυτή στις ΠΑΕ. Δεν μπορεί να φύγει η αστυνομία έτσι όπως είναι. Δεν μπορεί να φύγει η αστυνομία. Δεν είναι ακόμα οι συνθήκες. Όλα θα πρέπει να ξεκινήσουν από μια κουβέντα η οποία δεν θα γίνει ποτέ. Να μπουν οι επιχειρηματίες και να σταματήσουν εντοξικοί. Να γίνουν ξεκάθαρα πράγματα σε επίπεδο ομοσπονδίας, λίγκας και διαιτησίας και τα λοιπά, να υπάρξει ένα προϊόν. Αλλά δεν υπάρχει προϊόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτό. Να σου πω λίγο τι έλεγε ο Βασιλιάδης στις 2 Σεπτεμβρίου του 2018 στο ΑΠΕ. Για έλεγε. Μισό λεπτό. Συνέχισε λίγο. Τι γίνεται. Άλλοι τα κάνουν αυτά. Κατεβαίνει πολύ γρήγορα το ποντίκι, το σκρολ. Περίμενε. Τι γίνεται. Έλα στο αργό τον Περίμενε. Τι ζούμε. Λοιπόν, υφυπουργός αθλητισμού, όταν ανανεώθηκε η θητεία του, τα έχει κάνει. Λοιπόν, η μετακίνηση των οπαδών ήταν και από τις βασικές μου διακηρύξεις όταν ανέλαβα αυτή τη θέση. Ήδη από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα, τον Νοέμβριο του 2016, είχα θέσει κάποια ζητήματα. Την ανεξαρτησία της διαιτησίας, το VAR, τη χρηματοδότηση του ποδοσφαίρου, τη μετακίνηση των οπαδών. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα που άνοιξα από τον Νοέμβριο έχουν πάρει τον δρόμο τους.
έλεγε ο υφυπουργός. Πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο. Έχουν πάρει το δρόμο τους. Το ΒΑΡ το έχει πετύχει, εννοείται. Μετακίνηση οπαδών το έχει πετύχει και αυτό. Ανεξαρτησία της διαιτησίας, αυτό και αν το έχει πετύχει. Ανεξάρτητα το τοξίνο. Ναι, εντάξει. Ανεξάρτητες κινήσεις. Απόλυτα επιτυχημένο το έργο. Τέλος πάντων. Όχι ότι η προηγούμενη ήταν η καλύτερη και τώρα έχουμε τον χειρότερο. Όχι, εντάξει, είναι μια σειρά ανθρώπων που δεν σέβονται το ποδόσφαιρο για μένα. Το θέμα είναι ότι στο ποδόσφαιρο οι επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ ισχυροί και καμία πολιτεία δεν μπορεί να το ελέγξει. Μάλλον οι επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου μέσα από το ποδόσφαιρο προσπαθούν να ελέγξουν την πολιτεία. Περισσότερο αυτό ισχύει παρά το άλλο. Πραγματικά, τώρα και τι έχεις και 250 προσκλήσεις, πού τις δίνεις? Εδώ σε θέλω. Ξέρουμε που τις δίνεις, πού να τις δώσεις. Και αν έχουμε κανένα... Και βρούμε κανένα τάπο, ξέρω εγώ. Πού να τις δώσεις. Δεν τη ζούμε, ρε φίλε, δεν τη ζούμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κουβέντα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Γύρω από τα όσα συμβαίνουν στον τελικό. Δεν είναι το ιδανικό σενάριο, δεν είναι η ιδανική καλύτερη δυνατή εικόνα για ένα παιχνίδι, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι έχουν συμβιβαστεί όλοι με αυτή τη μιζέρια και θα στρέψουν την προσοχή στο αγωνιστικό κομμάτι από εδώ και πέρα για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον ντάμπλ ή αν η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να σώσει ποδοσφαιρικά μια χρονιά, γιατί η ΑΕΚ οικονομικά είναι η πιο πετυχημένη ΑΕ της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν ξόδεψε τίποτα. Δεν ξόδεψε τίποτα, καμιά 25 εκατομμύρια τσέπη. Αν θα μπορέσει να σώσει η ΑΕΚ λοιπόν ποδοσφαιρικά κάποια ζητήματα. Αυτά ο Ιβάν δεν τα βλέπει, Σταύρο? Τι? Ότι βάζει τσέπη ο άλλος 25 εκατομμύρια. Δεν νιώθει λίγο κορόιδο να έχει δώσει τα 10 του Πρίγιοβιτς διπλά για να φέρει τον Ολιβέρα, τον Μίσιτς, τον Σβιντέρσκι, δηλαδή, ρε πρόεδρε. Βάλε τσέπη έχει και τον και ο Ιβάν έχει την ίδια δικαιολογία. Γήπεδο θα κάνει. Θα μπορούσε να τα βάλει στην άκρη. Πας παίρνεις 10 εκατομμύρια και 2 από τον Ροντρίγκες 12 και πας και τα σπαταλάς μέσα σε μια εβδομάδα. Ντόπι. Ποιοι το συμβουλεύουν, ρε. Όπως είπε και ο Χρήστανος, ευτυχώς που πωλήθηκε ο Πρίγιοβιτς και ήρθαν κάποια χρήματα στο πάνω. Το είπε. Τι ζούμε, ρε. Ναι. Τι είπε ο Χρήστανος. Ευτυχώς, λέει, που έγινε η πώληση του Πρίγιοβιτς και ήρθαν κάποια χρήματα στο ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε μετά και για τον καιρό που χάλασε τη φιέστα. Και τον καιρό πήρατε. Και τον καιρό πουλήσατε. Μια φίστα. Ναι. Τι ζούμε, ρε. Ένα πολύ πετυχημένο που μου είπε ένας. Καλά, ρε. Αυτή στα Γιάννη, ολόκληρη λίμνη έχουν. Δεν την πόλη σαν να σωθούν. Ποια λίμνη εκεί, Σταύρο? Ποια λίμνη εκεί? Και... ή των Ιωαννίνων. Πώς λέγεται, ξέρω εγώ. Τη Κυραφροσύνη. Πώς λέγεται η λίμνη των Ιωαννίνων? Έλατε, ξέρω εγώ. Των Ιωαννίνων, μάλλον. Τι με ρωτά αφού δεν ξέρει τι είναι σώμα. Λέω όμω, ξέρει τι είναι. Σε αυτά δεν ξέρω πώς λέγεται η λίμνη των Ιωαννίνων. Περνάμε κάθε φορά. Η λίμνη των Ιωαννίνων. Ωραία. Έχει όνομα. Ας ξέρω ότι χέλια. Τώρα, άστο. Ψάξτε το, αγάπη. Παμπότιδα. Σταύρο. Παμπότιδα. Καλά που έχουμε τον κιώσει. Ναι, καλά που έχουμε τον κιώσει. Ωραία. Λοιπόν, ξέρω, παιδιά, κάναμε και πάντων. Μια φιέστα ωραία. Και ο Άρης. Μια χαρά. 7-2. Ξέρω εγώ, έκανα το μέτρημα. 7-2 πρέπει να πήγε. Ναι. Okay. Η σφιχτή Ξάνθη. Ναι. Κατά τα άλλα. Τέλος πάντων. Τι γίνεται. Ναι, χαλαρό το. Ναι, τι γίνεται και εμείς πετάμε το τέλος πάντων. Ναι. Επειδή δεν τα είδα τα γκολ, τα 3-4 ήταν ίδια. Πάνω κάτω. Εγώ είδα τα 3 νομίζω. Δεν ήταν αυτά που είδα. Χαμπάρδι. Έλεγαν αυτοί εκεί για μαγεία, αντικοινή, για πάρτι σιώπη που έχασε το ένα, έβαλε το άλλο. Ανέβηκε. Τι έχασε ο Μανώλης? Έχασε το ένα πέναλτι το πρώτο. Αν έβαλε το πρώτο. Μανώλης τι πάρα να ξέρεις. Έβαλε το δεύτερο. Ανέβηκε και στα κάγκελα εκεί, ξέρεις τώρα. Ναι, ξέρεις τι πάρα. Χαλάλι του. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τις διαφημίσεις για να σχολιάσουμε λίγο την εικόνα του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα, κυρίως τι περιμένουμε ενώπιση τελικού. Για το ΒΑΡ βγαίνουν κάτι πληροφορίες από τη δοκιμαστική λειτουργία του. Και τσαμούρι έχουμε. Λες να έχουμε ασπρόμαυρη τηλεόραση που θα γελάσει γυρνώντας το κουμπί. Θα γελάσει κάτι πεγραμμένο. Γιατί κάπου στο Παναθηναϊκό Πανατολικός τι έγινε. Κάπου διάβασα ότι εντάξει, ψιλοτσούλησε το τεστ. Λειτουργήσε. Απλώς καθυστερούσε, λέει, να φτάσει η εικόνα
από το γήπεδο στο βαν που έχουν για να δουν το βάρο. Δηλαδή, πάνω θα περιμένουμε κανένα 20 λεπτό. Να φτάσει η εικόνα, κάπου έτσι το βλέπω. Α πάρουμε 2-3 καφέδες εκεί να έχουμε. Ναι. Φτάνει που υπάρχει σε πρώτη φάση. Λοιπόν, μαζί μας. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο. Η Στίχημαν. Η μέρα τσάπερ. Που έπεσαν οι αποδόσεις, Στέργιο. Ναι. Να πούμε ότι έπεσαν οι αποδόσεις. Πού? Ανέβηκε για τις δημοτικές Θεσσαλονίκης. Ανέβηκε ο ταχυαός πολύ. Πάει στα 2 φράγκα τώρα κάπου είναι. Έχει πέσει ο Ορφανός, τον οποίο τον προλάβαμε στο 3,75. Εντάξει, τώρα έχει 2,20 κάπου εκεί είναι. Περιλαμβάνει τώρα, φαντάζομαι, και την δεύτερη Κυριακή αυτό το πράγμα, έτσι είναι το στοίχημα. Ναι, ναι, τελικώς. 3,75 είχα Ορφανό, φίλε. Το μπουμπούνισα, Max Better, βαρά. Σε βλέπω με πανό στην Αριστοτέλη που ψηφίζει τον Ορφανό. Όχι, ψηφίζει τον Ορφανό δεν θα πω, αλλά τον άλλο να. Θα σφίξω γροθιά λίγο. Πώς το λένε, όχι, γενικά τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο, δεν είναι τα πράγματα να βγαίνει τώρα στέλεχος των υπαλλήλων του Βαγγέλη Μαρινάκη στην πόλη μας δήμαρχος. Εντάξει, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάμε στους χορηγούς μας και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, όντως έχουν αλλάξει αποδόσεις, θα τις βλέπω, και πολιτική συστήχημα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και χάντμπολ και τένις. Σήμερα έχει το Liverpool. Μπαρτσελώνα. Από ό,τι είδα έχει άπειρες επιλογές. Εγώ στήριξα, αλλά δεν θα πω τι. Δεν όχι, θα σου μην πει. Αύριο ωραία. Έχει το. Άγιαξ Τότεναμ. Άγιαξ Τότεναμ. Γενικότερα πολλές επιλογές. Πες λίγο στεριά. Θα στηρίξουμε Σον. Δεν στηρίζουμε να σκοράρει τίποτα άλλο. Άντε πάλι. Καλά, λοιπόν, οι καλύτερες επιλογές. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Όλες οι επιλογές live cash out. Ειδικά στοιχήματα, πραγματικά εκατοντάδες ανά αγώνα, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας θα το βρείτε στη στοίχημα για να διασκεδάσετε και να κερδίσετε πάρα πολλά χρήματα. Και η αναδομό είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών για κάθε πραγματικά ανάγκη. Είτε μιλάμε για ανακαίνιση όλου του χώρου σας, είτε για το επαγγελματικό σας χώρο, είτε για κάποιο χώρο ξεχωριστά. Πολλά πακέτα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οι άνθρωποι της αναδομό είναι κατάλληλοι που θα σας τα κάνουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Που για το Στέργιο είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί την έχει πάθει και ξέρει πώς είναι. Και για το Σταύρο, μπράβο. Αναδόμπα από ανακαινήσεις.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και θέατρο Βιγίνα φυσικά και Ρίτσι Καζίνο, όπου το ερχόμενο Σάββατο στις 8.30 θα στηθεί μια μίνι κερκίδα 500 και ατόμων στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης για να παρακολουθήσετε σε ποιότητα high definition τον τελικό. Του ΆΚΑ, αφού απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών και η παρουσία φιλάθλων, τουλάχιστον να παρακολουθήσετε το τελικό στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο καλύτερο σημείο της πόλης, το θέατρο Βεργίνα. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια για να σας πούμε και λεπτομέρειες πώς θα βρεθείτε το Σάββατο το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνου για να απολαύσετε τον τελικό μεταξύ ΠΑΟ και ΆΚΑ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Εβδομάδα Champions League, Στέργιο. Έχει σήμερα το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι μάλλον, μεταξύ της Liverpool και της Μπαρτσελώνα. Αδιάφορο. Και αύριο Άγιαξ Τότεναμ. Ματσάρα. Και επειδή η Champions League και Pepsi πάνε μαζί, αν θέλεις να βρεθείς στο τελικό, παίρνεις το μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απαντάς σωστά στο Pepsi Quiz και κερδίζεις διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη, PlayStation και πάλι ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζεις όλες τις αναταπητικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό. Παρέφυσκα με την απολαυστική γεύση της Pepsi. Ο τελικός ο οποίος θα γίνει στο καινούργιο γήπεδο της Ατλέτικο, Τον θυμάσαι δηλαδή για χρόνια. Σταύρο, τελικός, ζευγάρι. Νομίζω ότι το Μπαρτσελόνα Άγιαξ δύσκολα θα σπάσει. Ναι. Και, ναι, Στέργιο, ναι. Σταύρο, ο συνάδελφος εδώ ελπίζει ακόμα, μην το κόβεις. Εντάξει, δεν είναι τελειωμένη τότε, αλλά όλες οι ενδείξεις, κοίτα, εγώ πώς το βλέπω, ότι το επίπεδο έντασης τρεξιμάτων του Άγιαξ αυτή τη στιγμή είναι μη αντιμετωπίσιμο από καμία, δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Οι άνθρωποι είναι, ούτε τίποτα συγκλονιστικό είναι τακτικά. Εντάξει, απλά τα παιδιά παίζουν γρήγορα. Και όταν μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, της Ολλανδίας που μπορείς να το πας στο σβηστό και από την άλλη υπάρχει η Τότεναμ η οποία έχει παίξει αυτή τη στιγμή 70 παιχνίδια και σε εντάσεις τριπλάσιες, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι, ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι τα πράγματα ιδανικά για αυτήν. Ναι. Αν δεν τζουλήσει το μάτσο όμως ιδανικά για τον Άγιαξ, μπορεί και να γίνει κάτι άλλο.
Αν του πάει το μάτσο, εντάξει, οκ. Αν προηγηθεί τότε να. Ναι. Έλα, πες το, έλα, ο παππού σου. Ναι. Έπαιζε εσύ τότε να, θα έλεγε Σταύρο. Ναι. Τέλο πάντων τώρα. Πάμε στα δικά μα. Τα δικά μα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σύσκεψη στην ΕΠΟ. Έχουν μαζευτεί εκεί η Σάρα και η Μάρα με την καλή έννοια. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι. Έχει μαζευτεί κόσμο τέλο πάντων. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σύσκεψη για να δούμε την τελική εικόνα προσκλήσεων, σχεδίου κτλ. Κτλ. Το λες ότι ψιλοκαθυστέρησαν κιόλας από τις 12 που ήταν να ξεκινήσει. Κοίτα, δεν θυμάμαι καμία σύσκεψη να γίνει στην ώρα της. Μία παρατέταρτο. Δηλαδή, τώρα παραδείγματος χάρη, ένα τσιγάρο να δεις να κάνεις έξω, 5 λεπτά καθυστέρηση. Ναι. Εντάξει, γεγονός αυτό, δηλαδή, αλλά πολλή ώρα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Μπορεί να έχει πηγαδάκια, μπορεί να έχει διαβουλεύσεις, μπορεί να έχει οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται για να ξεκινήσει η διαδικασία όπως πρέπει. Αλλά τουλάχιστον φαντάζομαι, Σταύρο, είναι όλοι εκεί. Είχαμε παλιά φαινόμενα, θυμάσαι, που πήγαιναν άλλοι σε άλλα γραφεία άλλων ομάδων. Τι ωραία. Ναι. Φαντάζομαι. Εντάξει, έχουμε και συνδικαλιστές που διαμαρτύρονται σε λάθος υπουργείο. Εντάξει, τι χώρα του. Εντάξει, τι κοινωνική ήταν. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, από τις κορυφαίες στιγμές. Ναι, όντως. Δηλαδή, κάνει ένα τουριστικό οδηγό της χώρας, δεν θα το βάλεις. Σίγουρα. Εδώ πάτε. Σίγουρα. Να ξέρετε. Πάλι ο συνδικαλιστής που μάχεται για τα δικαιώματα του εργαζομένου μπέδεψε το Υπουργείο που ήθελε να διαμαρτυρηθεί. Η καλύτερη εκεί ήταν οι φωτογράφοι που είχαν καταλάβει τι γίνεται και απλά χελούσαν. Ναι, εντάξει, θεοί. Εκείνη ήταν η καλύτερη. Ειδικά έχω κάνει zoom έναν θεό που το διασκεδάσει απίστευτα. Φυσικά, άρεσε. Πώς έκανες εσύ την Ανάσταση που έλεγες εκεί στον κόσμο διάφορα. Κάπως έτσι ήταν εκείνη η φάση. Και η ατάκα που ακούγεται από κάποιον φωτογράφο, φαντάζομαι. Πρόεδρε, να μπούμε από την καμινάδα. Αφού. Ωραία η φωτογραφία, εντάξει. Τι πράγμα. Και μετά στο τέλος πάνε να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να μπουν ποτέ οι φωτογράφοι. Και τους λέει ο πρόεδρος, παιδιά, ελάτε πίσω. Θα μπουν. Τέλος πάντων, το αφήνουμε και αυτό. Ας ασχοληθούμε λίγο με το μας τον Ιωαννίνο Σταύρο, αν έχεις κάτι να πεις, κάτι σου άρεσε, κάτι σου έκανε εντύπωση. Κοίτα, να πάμε στα φρέσκα. Όταν είδα την ενδεκάδα, φοβήθηκα λίγο την τετράδα της άμυνας, είναι η αλήθεια. Τη διάδα, εγώ που θα έλεγα, τουλάχιστον εγώ. Τετράδα. Ναι. Γιατί και ο Κρέσπο δεν πάει στη φυσική του θέση. Ξέρω να ανταποκρίνεται όπου και να τον βάλεις. Ο Γιαννούλης ξεκίνησε φοβισμένα με αρκετά λάθος κοντρόλ κτλ. Εμένα ο Τόσκα σαν στόπερ μ' αρέσει. Ναι. Και μη σου πω, μ' αρέσει και περισσότερο από τον Ίγκασον. Ναι, πατάει καλά. Εντάξει. Θεωρώ δηλαδή ότι αν δεν είχαμε τους δύο πολύ καλούς παίκτες της K19, τον Διαμαντή και τον Μιχαηλίδη, να είναι τα next big thing του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, και της Ακαδημίας του, εγώ θα συζητούσα υπό προϋποθέσεις και οικονομικές, ναι, έτσι, ναι, σωστή οικονομική προσέγγιση, την παραμονή του Τόσκα ως το τέταρτο στόπερ. Ωραία. Γιατί είναι ελαφρύ στόπερ, είναι αριστεροπόδαρο στόπερ που δεν το βρίσκεις, είναι στόπερ. Δεν είναι back. Εντάξει. Είναι παιδί το οποίο κάνει εξαιρετικό build-up, είναι παιδί που έχει ταχύτητα, δεν έχει ύψος. Ναι. Έχει ένα. Ούτε ο Καναβάρο είχε. Εντάξει. Εγώ δεν τον κρατούσα τον Τόσκα στόπερ. Συμφωνούμε. Είχε να παίξει από τις 6 Φεβρουαρίου και από το πρώτο λεπτό έδειξε και σίγουρος και αεράτος και με αυτοπεποίθηση. Ήταν πολύ καλός και στον Πανιόνιο. Ξέχωρα τώρα που εκεί η ομάδα έχασε, είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος ο Γιαννούλης με τον Τζιλούλη εκεί από τα αριστερά. Φάγαμε τον γκολ και μετά έγινε το λάθος του Πασχαλάκη, ναι, και χάσαμε το παιχνίδι. Και είναι μαγική εικόνα. Ναι, πάω, έλεγχε το παιχνίδι 100%. Ναι. Εντάξει, και ο Τόσκα με τον Ίγκασον είχαν πάει πολύ καλά εκείνη τη μέρα. Αλλά ειδικά ο Τόσκα. Δεν ξέρω. Εμένα και σαν φυσιογνωμία και σαν τέλος πάντων στοιχεία μου αρέσει σαν στόπερ. Δεν θα βρεις εύκολα τέτοιο παίκτη να είναι διατεθειμένος να είναι τρίτο-τέταρτο στόπερ και να έχει αυτά τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί απλούστατα έχει δύο παιδιά στην ακαδημία του που είναι top και θα πρέπει να βρει χώρο να τα χωρέσει στην πρώτη ομάδα, αν δεν μπορέσει να τα δανείσει κάπου που θα έχουν εξασφαλισμένο ρόλο σε ένα σοβαρό project. Από εκεί και πέρα το δίδυμο Κάνιας Ολιβέιρα, εγώ για μένα είναι το καλύτερο που έχει ο ΠΑΟΚ διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό θα βάζα στον τελικό. Είδαμε τον Ολιβέιρα να ανεβαίνει ένα 10-15% λόγω του Κάνιας. Ναι, σωστά. Έτσι πιστεύω.
σε ένα κέντρο που είχε πολύ κοσμία, ο ΠΑΟΚ δεν είχε δυσκολία να κυκλοφορήσει την μπάλα. Εντάξει, και δεν απειλήθηκε. Δηλαδή, μια-δυο ψιλοαπειλές που έγιναν, τέλος πάντων, ήταν από λάθη φθηνά, που δεν νομίζω ότι τελικό θα δούμε τέτοια λάθη. Θα είναι πιο σοβαρός ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο. Ουσιαστικά λοιπόν, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν είχε θέμα στην πίσω ζώνη και η διάδα του Κάνιας με τον Ολιβέρα πηγαίνανε καλά, ήταν θέμα χρόνου νομίζω για την ομάδα να βάλει γκολ και να κερδίσει το παιχνίδι. Ήρθε αυτό σε ένα λάθος, το γήπεδο ήταν πολύ γλιστερό και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν λάθη πολλά επειδή γλίστησαν και ο Μιχαήλ ήταν αυτός που την πλήρωσε, ο Πέλκας που είχε πολύ όρεξη. Έβγαλε την ασίστ, το ΑΚΠΟΜ επέστρεψε στα γκολ. Σημαντικό και αυτό παραμονές πριν τον τελικό. Ο ΑΚΠΟΜ που είχε να βάλει γκολ από ένα παιχνίδι κυπέλου, δεν θυμάμαι τον Πανιόνιο, ήτανε. Νομίζω, ναι. Στο 4-2. Αν θυμάμαι καλά. Και στο πρωτάθλημα είχε να βάλει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το ότι επέστρεψε στα γκολ για την ψυχολογία του σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σίγουρα ο Φορ τρέφεται από τα γκολ. Και επειδή ο ΑΚΠΟΜ είναι ένα παιδί το οποίο επηρεάζεται, φαίνεται ότι η έλλειψη του γκολ τον επηρέαζε. Το ότι σκόραρε ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για το παραμονές του τελικού. Το δεύτερο γκολ ουσιαστικά ήρθε από τον Τσάχοφ και το εξαιρετικό χτύπημα του Πέλκα που έδωσε δύο ασίστ στα 28 δευτερόλεπτα με το που μπήκε δηλαδή στο γήπεδο Τσάχοφ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 0-1 ήταν θέμα χρόνου να βάλει και δεύτερο και τρίτο αν γινόταν, αν ήταν λίγο καλύτερο στην τελική προσπάθεια. Πολύ σοβαρή ομάδα για ακόμη μια φορά, με κανονικά τρεξίματα παρότι η σεζόν κλείνει 10 μήνες υψηλής έντασης. Καλή ψυχολογία, είναι τεράστιο επίτευγμα για τον ΠΑΟΚ. Το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, παιδιά, δεν το έχουν πάρει ομάδες οι οποίες άφησαν ιστορία στον τόπο. Ναι. Άρα, επειδή αυτή τη στιγμή γράφεται η ιστορία, ο ΠΑΟΚ θα έχει να λέει ότι πήρε μαζί με τον Παναθηναϊκό οι μοναδικές ομάδες που τελείωσαν αίτητες στο πρωτάθλημα. Και το κάρμα, το οποίο τόσο το συζητήσαμε όλο τον χρόνο, γιατί μετά τα περσινά το κάρμα θα μιλούσε, εγώ ήμουν σίγουρος και αυτό το έριξα στο τραπέζι της επικοινωνίας. Ήμουν πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Το κάρμα τα φέρνει έτσι ώστε η Μακάμπη του Βλάντα Νίβιτς να δεχτεί γκολ από τον Μούλιτς, δηλαδή και ακόμα και το επίθετό του. Ναι, πραγματικά. Ο Μούλιτς τώρα. Ναι, στο 82 η Μακάμπη έχασε για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν και ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στα 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που αν και το Ισραήλ, τώρα τη Ευρώπη, γελάει τέλος πάντων. Ναι. Πώς το λένε. Okay, είναι μέσα όμως. Ο Big Ben και το τείχος του Βερολίνου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που κατέκτησε σε 54 πρωταθλήματα αίτητο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Σε πρωτάθλημα 20 αγωνιστικών και πάνω, γιατί κάτι ο Ολυμπιακός έχει κατέκτησε σε πρωτάθλημα 4 αγωνιστικών, το 32 ας πούμε. Εντάξει, και ο Άρης λέει ότι πήρε 3 πρωταθλήματα έχοντας παίξει Final 3. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, κάτσω να τα αναλύσω. Και υπάρχουν στις πηγές που ψάχνουμε ότι κάποια παιχνίδια παιχτήκανε με τυλιγμένα κουβάρια. Ναι, γεγονός και αυτό, το διαβάζω. Και ναι, πιθανή ενδεκάδα. Και πιθανές ενδεκάδες. Δηλαδή, εμείς καθόμαστε και γράφουμε πριν το παιχνίδι. Ναι, καθόμαστε και γράφουμε πριν το παιχνίδι, πιθανή ενδεκάδα. Όχι, εδώ είναι διαφορετικό. Μετά 90 χρόνια μετά. 90 χρόνια μετά έχουμε ακόμα πιθανή ενδεκάδα. Εντάξει, θα δηλαδή, γίνεται αυτά. Γελάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει τώρα αυτό που συμβαίνει με τα πρωταθλήματα. Τα πρωταθλήματα τα ελληνικά πρέπει να μετριώνται από το 59 και μετά, όταν παίξαν όλοι με όλους. Εντάξει. Τώρα θα μου πει ρε φίλε, αφού έτσι τα μετράει η ΕΠΟ, τι να κάνω. Γι' αυτό πήραμε την ΕΠΟ του χρόνου. να αλλάξει και αυτό. Να μην μας αρέσουν. Ναι. Και τέλος πάντων δεν πειράζει. Μπορεί πολλοί να μην αναγνωρίζουν κάποια πράγματα εδώ, αλλά τα αναγνωρίζει όλη η Ευρώπη πλέον στις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν. Απλά τρέπονται να τον πούνε. Είναι τροπαλοί. Ναι, γεγονός και αυτό. Μερικοί δεν το λένε δημόσια. Γιατί το ΑΕΤΟ πρωτάθλημα, παιδιά, σημαίνει ότι στα 30 παιχνίδια, ωραία, μία ομάδα μπήκε και έκανε αυτό που έπρεπε και στα 30. Μία ομάδα που αποτελείται, ξέρω εγώ, από 18 διαφορετικούς χαρακτήρες, από 7-8 άτομα διαφορετικούς χαρακτήρες που είναι το προπονητικό team. Ωραία. Από τους μασέρ, ξέρω εγώ, και τους φροντιστές που θα πρέπει τα μούτρα τους να μην είναι ξινά.
Εντάξει, δηλαδή ναι, έτσι είναι. Είναι μια ομάδα 50 ανθρώπων που μετακινείται και πρέπει να είναι σοβαρή σε κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό δεν βλέπουμε αίτητα πρωταθλήματα. Δεν είναι εύκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι που όταν συμβαίνει είναι καταγεγραμμένο. Στην Αγγλία έχει πάρει μόνο η Arsenal του Βενγκέρ το 3-4, νομίζω. Ναι, σωστά. Ωραία. Και η Πρέστον το 89, που μάλλον είναι και αυτή Πρέσπον. Όχι, όχι Πρέστον, ε. Έτσι θα λέγανε. Σταύρο, έτσι θα λέγανε τότε, να ξέρεις. Ποια μπορεί η Πρέσπον. Το 1889. Η Πρέσπον. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, επειδή το είπες το 89 με τεράστια άνεση. Να ενημερώσουμε ότι ζούσε ο Κολοκοτρώνης τότε, ναι. Ωραία. Ναι, αλλά κάποιοι είχαν Σταύρο ποδόσφαιρο. Και αν δεν ζούσε, ακόμα τον. Ναι, αλλά κάποιοι είχαν ποδόσφαιρο με 30 αγωνιστικές. Είχαν πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών στην Αγγλία το 1890, ας πούμε. Ναι. Και παίζανε με δερμάτινες μπάλες, όχι με κουβάρια. Ή με κάλτσες, τις κάναμε μπάλες, τέλος πάντων. Για αυτό. Να τελειώσουμε λίγο με το μάτι του Ιωαννίνου, πες μου λίγο για τον Τζαμπά. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Ναι, εμένα δεν μου άρεσε. Το μόνο που κρατάς μελανό σημείο. Δεν είναι καλά ο Τζαμπά. Αλλά πάλι δεν. Δεν μου άρεσε ούτε εμένα ο Τζαμπά. Αλλά. Ήταν λίγο πιο φρέσκος από τον Τζαμπά που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, έχω μία ελπίδα ότι αν ξεκινήσει τον τελικό θα είναι λίγο καλύτερος. Είναι σαν να μην έχει γυρίσει από την Πορτογαλία. Εγώ αυτό βλέπω. Σαν να μην γιατί θυμάσαι αγάπη την κουβέντα ναι, που κάναμε εκτός έλα. Το έχουμε πει εκατοφόρες. Θυμάσαι. Ναι, έτσι μπράβο. Κάθε ναι, παραδέχτηκες ποτέ. Έγραψε ένα status στο Facebook και είχε δίκιο ο Στάβος τελικά. Τι σιγά. Έγραψες. Στο status. Στο όχι, είπες ποτέ. Στέργευε το έχω πει εδώ πέρα. Ο Στάβος είχες δίκιο και στον αέρα. Άλλες 25 φορές. Το είπαμε, εντάξει. Καταρχήν θα είναι καλό για τον Τζαμπά στο ΆΚΑ να μην αποβληθεί. Δεν ξέρω αν το έχει σαν φοβία ή όχι. Όχι, συνέχεια ρε. Είναι σκουντουφλάει, γλιστράει. Δεν είναι καλά. Ακπομίζει. Ναι, αλλά ο Ακπομ έκανε και κάτι. Ναι. Δηλαδή γλιστρούσε, αλλά οκ, okay, μετά έκανε κάτι. Ο Τζαμπά δεν. Παιδιά, εγώ έχω μια φωνή για τον Πέδρο Ερίκη ότι μπορεί να βοηθήσει στον τελικό. Ήταν πολύ θετικό. Αν χρειαστεί. Αλλά εσύ ακού φωνέ γενικά. Είσαι ο Άννα Ζαντάκ χωρί βυζιά. Όχι, ρε. Μπήκε καλά προχθέ. Άντζελα Δημητρίου Σταύρο, δύο φωνέ μου φωνάζουν. Ναι, ωραία, ακούστε λίγο. Δεν θα δούμε Ερίκη στην ενδεκάδα. Δεν λέμε για βασικό. Ναι, το πάγω να Τζαμπά είναι στον αέρα. Για μένα τα μεγάλα ερωτηματικά είναι ουσιαστικά ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ολιβέιρα. Ναι. Έτσι όπως δουλεύει ο Λουτσέσκου, μάλλον ο Σάχοφ, αλλά δεν βγάζω από το κάδρο τον Κάνιας. Mm-hmm. Εγώ θα τον Κάνιας θα βάζα. Και θα κρατούσα τον Σάχοφ για το 65-70 και μετά. Εντάξει, γιατί θα είναι ένα πολύ κλειστό παιχνίδι όπως το έχω στο μυαλό μου. Ωραία, και θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράτασης. Ναι. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω πολύ πιθανό να συμβεί. Και στατιστικά, δύο τελικοί δεν πήγαν στην παράταση μεταξύ των δύο ομάδων. Μπορεί να πάει ο τρίτος. Εντάξει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε το plan B, το τι γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν θα βάζα τον Κάνιας, που δίνει μια καλύτερη ταχύτητα στον ΠΑΟΚ και απελευθερώνει πιο πολύ τον Ολιβέιρα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα η τριάδα μεσοεπιθετικά, σίγουρα ένας εκ των Τζαμπά Λιμιό, κορώνα γράμματα κανονικό θα το βάζω. Δεν, ο ένας μου δίνει καλύτερη αμυντική ισορροπία, με τον άλλον ελπίζω θα μου δώσει κάτι στην επίθεση. Ναι. Εντάξει, ο Μπίσες αριστερά και ο Πέρκας στον άξονα. Αυτό βλέπω να γίνεται. Ο πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι το τι ισορροπία θα βρει στο παιχνίδι ο Γιαννούλης. Εγώ άλλον Γιαννούλη είδα για 20 λεπτά στα Γιάννενα, άλλον μετά. Δεν χρειάζεται να φοβάται, έχει τα στοιχεία. Είναι λογικό ένα παιδί Ελληνόπουλο που είχε μάθει να έχει έναν ηγετικό ρόλο στον Ατρόμητο. Μπήκε στα μέσα της σεζόν, δηλαδή πνευματικά δεν είχε και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Του βγήκαν κάποιες αναποδιές μέσα στα παιχνίδια που δεν στήκησαν βέβαια στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Ακόμα και στις φάσεις που δεν έφταιγε, ήταν μέσα, ήταν στο πλάνο. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης. Ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι το κλαμπ επέλεξε να τον επαναφέρει στο ρόστερ και η ζωή τα έφερε έτσι που του δίνει και τον χώρο μετά τον τραυματισμό του Βιερίνη να παίξει. Ας παίξει απελευθερωμένα. Δεν χρειάζεται. Έχει τα στοιχεία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δει φοβικά το παιχνίδι. Θα πρέπει να το δει ως μια ευκαιρία
να δείξει ότι δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να ανησυχεί για τη θέση. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτή είναι η... Αυτό είναι η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε. Έχει βέβαια και το... ένα ράγισμα στη μύτη ο Γιαννούλης από το μάτς με τον Μπάς. Εντάξει, είχε ένα πρόβλημα η μύτη, μπορεί να κάνει και μια πλαστική, είναι ομορφήνη λίγο. Δεν είναι κακό αυτό. Και ο Μάτος έχει το θέμα που περιμένουμε σιγά σιγά να μπει. Ο Μάτος τι έχει ακριβώς, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Είχε ενοχλήσει τον προσαγωγό πριν την Παρασκευή. Ο Μάτος πιστεύω ότι έχει ενοχλήσεις όλη την ώρα και τελικά δεν έχει τίποτα. Εντάξει, κοιτά, χθες έκανα το μικρό. Δηλαδή, όταν πέφτει ο Μάτος κάτω και σφαδάζει, είμαι σίγουρος δεν έχει τίποτα. Ναι. Έκανε χθες ατομικό. Σήμερα η προπόνηση είναι στις 5, οπότε θα δούμε αν θα μπει κανονικά. Θα πάει συντηρητικά, ρε. Εντάξει, έχει βγάλει όλη τη σεζόν τώρα. Ο Μάτος δεν είναι ο καλύτερος παίκτης των προπονήσεων. Καλά, έχουμε πει ότι γενικά ο Μάτος, ναι, είναι ένας παίκτης, ναι, που είναι μαλωμένος με τις προπονήσεις. Ναι. Ναι. Εντάξει, θέλει μόνο να παίζει. Αν γινόταν να αποβάλει από τη ζωή του τις προπονήσεις, θα το είχε κάνει. Ωραία. Άρα λοιπόν. Δεν το φοβόμαστε. Ναι. Προτείνω δηλαδή, μετά το διάλειμμα να πιάσουμε λίγο τον Εράσμα Λουτσέσκου με αφορμή τουλάχιστον εγώ τη στιγμή που ξεκινά τις δηλώσεις, παιδιά, την χαρακτήρισα συγκλονιστική. Πραγματικά δηλαδή ήταν κάτι που δεν περίμενε κανένας και ήταν το να είναι προπονητής του ΠΑΟΚ, Σταύρο, ένα βήμα από το να, το να σπάσει και να ξεσπάσει σε λιγμούς, δηλαδή η προσπάθειά του να κρατηθεί και να μην αρχίσει να κλαίει από την υπερένταση και από τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, πραγματικά εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Πραγματικά δηλαδή μια πλευρά του Λουτσέσκου πολύ ανθρώπινη και που καταδεικνύει πώς βίωσε όλο αυτό. Θα το αναλύσουμε γιατί έφτασε εδώ, Στέργιο μου. Ναι. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας το Ρίτζεσι Καζίνο, το οποίο μετά την κυρία επιθεώρηση που ολοκλήρωσε επιτυχημένα τον κύκλο της, ανοίγει ένας άλλος κύκλος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο και παοξή Στράτο Διονυσίου. Μέσα στην καρδιά μας έχουμε, Σταύρο, το Στράτο και όχι τον Στέλιο. Αυτή είναι η άποψη της εκπομπής. Λοιπόν, ο λαός τραγούδι θέλει στο θέατρο Βεργίνα Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου από τις 17 Μαΐου στο θέατρο Βεργίνα μέχρι και το Σάββατο 15 Ιουνίου, για ένα σχεδόν μήνα δηλαδή. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας, στο ticket services, στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Είπαμε το Σάββατο στη μεγαλύτερη full high definition οθόνη της πόλης, στην καλύτερη σκηνή της πόλης του θέατρου Βεργίνα, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον μεγάλο τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Με 10 ευρώ και εισιτήρια με τον ίδιο τρόπο από τα ταμεία του καζίνο, ticketservice.gr και από τα καταστήματα public. Μαζί μας είναι ένα δωμό. Μεγάλη γκάμα επιλογών, είτε θέλετε να ανακαινήσετε όλο το σπίτι σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, για κάθε φυσικά οικονομική δυνατότητα του καθενός. Οι άνθρωποι της Αναδομού είναι κατάλληλοι για να αλλάξουν το χώρο σας με πάρα πολύ καλές ιδέες και πάντα συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία της Αναδομού και η Στίχημα είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, για βόλεϊ, φόρμουλα, τένις, όλα είναι εκεί και πολιτική υπάρχει μέσα, εκλογές. 2.58 η Λίβερπουλ, 4 το Χ, 2.74 το διπλό της Μπαρτσελώνα, μηδενική Γκανιώτα και 400 ειδικά στοιχήματα από τη στοίχημα. Έχει πολύ καλή απόδοση στο άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Πάνω από 20. Καλή επιτυχία. Να ξέρεις, σε ενημερώνω. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, παίζεις εύκολα και γρήγορα και κερδίζεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Σχολιάσαμε το τι συνέβη στα Γιάννα, τι περιμένουμε σε πρώτη φάση του τελικού. Έχουμε και τις επόμενες μέρες. Να πιάσουμε λίγο το Ράσβα Λουτσέσκου, Σταύρο και Αγάπη. Ξαναλέω. Εγώ στέγιο αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Ναι. Είναι ότι κανείς πίνει Starbucks. Αυτό λέγαμε τώρα. Δηλαδή, ρε Σταύρο, δηλαδή, καθίσατε, είδατε τα σκοτάδια εκεί, τυφλωθήκατε όλοι και αυτή η τεράστια παραγωγή ξέχασαν όλοι ένα ποτήρι Starbucks. Φίλε... Φίλε, πόσο νορμάλ είναι αυτό. Συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Δεν το είδατε, δεν το είδατε. Αν είναι δυνατόν, 100.000 άτομα είναι. Τέλος πάντων. Πάμε στο διατάφτα που θέλει να σχολιάσει ο ευαίσθητος Στέργιος. Εντάξει, ο Λουτσέσκου, ναι, εννοείται. Εντάξει, απλά βγάζει το ευαίσθητο... Την ανθρώπινη πλευρά του. Την ανθρώπινη πλευρά του κτλ. Ο Λουτσέσκου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ εκείν κακός,
Ωραία, γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή τότε. Σημάζεψε μια κατάσταση αλλοπρόσαλη. Δέχτηκε σκληρή κριτική πρώτα από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ μέχρι να περάσει τις ιδέες του στην ομάδα, με βασικό στοιχείο την έβρεση ρόλων εντός της ομάδας που δεν υπήρχε όταν ανέλαβε. Ο καθένας ήταν το κοντό και το μακρύ του, υπήρχαν παιδιά και από παιδιά, για να ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, εντάξει. Και γιατί ο ΠΑΟΚ λύγησε μετά τον τελικό του Βόλου και κατέβηκε στα play-off και ήταν κωμωδία, γιατί ο ΠΑΟΚ μπήκε στην επόμενη σεζόν με τον Στανόγεβιτς και ήτανε, δεν έκανε καν, δηλαδή ο Μάντος έχασε 12 προπονήσεις στην προετοιμασία. Ναι, αλήθεια. Πήγαμε, αποκλειστήκαμε από την έντσα σου, η οποία ήταν σε αθλητικό επίπεδο 75% πάνω από εμάς. Ωραία, εκεί την πατήσαμε δηλαδή. Γενικά, ο Λουτσέσκου την πρώτη πίεση, τη μεγάλη, τη δέχτηκε από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Με αποκορύφωμα τα Μπινελίκια για συγγενικό πρόσωπο στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Και στο 2-2, που ήταν μαγική εικόνα βέβαια, γιατί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει, κτλ. Κτλ. Καπάκι κατάφερε και να καλύψει το χαμένο έδαφος και να πάρει τους περισσότερους βαθμούς και να του κλέψουν έναν τίτλο. Και επειδή κανείς δεν έβγαινε ανοιχτά να μιλήσει, συνήθως μόνο ο προπονητής μιλάει, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Λουτσέσκο και τον Κυριάκο, δεν υπάρχει τοποθέτηση στελέχους του ΠΑΟΚ. Και το Instagram του Γιώργου. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει τοποθέτηση. Τα πειρά τα δέχτηκε όλα ο Λουτσέσκου. Ναι. Ένας άνθρωπος, μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος χορτάτος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ανάγκη, δηλαδή δουλεύει για την ιστοδοφημία του, ωραία, και για τον σεβασμό του μηχανισμού που τον προσέλαβε. Δέχτηκε μια επίθεση αλήτικη που τον προσπαθούσαν να τον παρουσιάσουν γραφικό, αστείο κτλ. Είναι όλοι για τα αυτονόητα, ότι πήρε τους περισσότερους βαθμούς μέσα στο γήπεδο. Αυτός πήρε, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, την αλήθεια λέει. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε σημείο να βγάζουμε γραφικό αυτό που λέει την αλήθεια. Εντάξει. Δεν είναι. Και να τη λέει και με ορθολογικό τρόπο. Δεν είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Εντάξει. Αυτά που λέγαμε όλοι από τον επίσημο ΠΑΟΚ μας εξέφραζε ο Λουτσέσκου. Και μέσα από μια στρατηγική απόλυτα συνειδητή από τον ίδιο. Ναι. Δεν ήταν κάτι που του έβγαινε μετά τα παιχνίδια. Ήταν μια στρατηγική που την είχε σχεδιάσει ο ίδιος και απορρόφησε μόνος του όλες τις κριτικές και άφησε να παίξει τους ποδοσφαιριστές. Θυμάσαι ότι πριν το τελικό το περσινό Σταύρο δεν υπάρχει τοποθέτηση παίκτη του ΠΑΟΚ για το κλεμμένο πρωτάθλημα. Υπάρχει μόνο ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Ήταν μια στρατηγική όλο αυτό. Τέλος πάντων, επί της ουσίας παρουσίασε ένα σύνολο το οποίο είχε έναν κινησμό και μια σοβαρότητα που ουσιαστικά είναι η ίδια την προσωπικότητα. Ουσιαστικά πέρασε το ύφος του και το ήθος του μέσα στην ομάδα και γι' αυτό παρουσίασε αυτό το αποτέλεσμα των 30 αγώνων αίτητος και την κατάκριση του πρωταθλήματος. Εντάξει, και είναι λογικό, έχοντας ζήσει και αρκετά αλλοπρόσαλα πράγματα εντός ΠΑΟΚ, δεν είναι ένας εύκολος μηχανισμός ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του περασμένου καλοκαιριού, το τι συνέβη με τον Μπρίγκοβιτς τον Γενάρη, το πώς καλύφθηκε το κενό του. Δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμα τα πράγματα. Ωραία. Βρήκε στήριξη βέβαια μέσα στην ίδια του την ομάδα. Εντάξει, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο της συνέντευξης τύπου των Ιωαννίνων, όπου εκεί έχοντας στο μυαλό του όλη τη διετία, έφτασε στο σημείο να βουρκώσει. Να. Εγώ τον αισθάνθηκα εκείνη την ώρα 100%. Εντάξει, δηλαδή, έχοντας ζήσει, έχοντας μπει στη θέση του, τι θα πάθα, εγώ θα πάθαινα, εντάξει, φυλακή θα ήμασταν. Ωραία. Ο ίδιος κράτησε τους τόνους που έπρεπε, πήρε πάνω του όλη την πίεση, έφερε αυτό το αποτέλεσμα και λογικά λοιπόν στην συνέντευξη τύπου των Ιωαννίνων, των Ζωσιμάδων, έβγαλε αυτή την αντίδραση. Εγώ λοιπόν, Στέλιο, δεν θα χαρακτηρίσω συγκλονιστική τη στιγμή, θα την χαρακτηρίσω φυσιολογική τη στιγμή. Γιατί είμαι λίγο πιο κοινικός από εσένα, ναι, συμβαίστητο αγόρι, είμαστε λίγο διαφορετικοί σε χαρακτήρες. Mm-hmm. Το περίμενα. Το περίμενα έχοντας εικόνα όλων των δεδομένων
που βρίσκονται γύρω από τον Λουτσέσκο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έκλεισε τα αυτιά σε πάρα πολλά και έκλεισε και πάρα πολλές πόρτες. Που επειδή μιλάμε για επαγγελματίες, δεν το κάνουν πολύ αυτό. Μάλλον δεν το κάνει κανένας άλλος. Δεν το έχουν κάνει άνθρωποι της οικογένειας μας. Και μιλάμε για έναν Ρουμάνο που ήρθε εδώ. Ναι. Που ξέρουμε και τι σημαίνει Ρουμάνος, έτσι, δεν είναι και πιο εύκολοι άνθρωποι. Δεν είναι εθνικότητα, είναι επάγγελμα, ναι. Ναι. Αυτό θες να πεις για τον προπονητή μας, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν είναι, ναι. Τι να πω, η αλήθεια είναι. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν τον ενδιέφερε ούτε να γίνει αντιπαθής ούτε τίποτα. Όχι, δεν τον, ήταν ένας υπηρέτης του μηχανισμού του ΠΑΟΚ. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό παρουσίας του. Ακόμα και από την αρχή θα μπορούσε να πάει στην πιο εύκολη λύση. Ναι. Ωραία. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να ικανοποιήσει τον κορμό που είχε, που ήταν τα παιδιά κόντρα στα αποπέδια. Ωραία. Και να μην δουλέψει για την δημιουργία ενός ισχυρού γκρουπ. Όχι, αυτό το πήγε ορθολογικά. Ότι για να πετύχω κάτι, θα πρέπει αυτό το πράγμα που είναι εδώ πέρα 25 παίκτες να γίνει γκρουπ και μετά θα πετύχω. Ωραία. Δεν πήγε στην εύκολη λύση, πήγε στην δύσκολη. Και πάλι και πέρσι τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ πάει στο ΟΑΚΑ να πάρει το δεύτερο του double. Αυτή τη στιγμή. Ξέχωρα αν το πρώτο του το κλέψανε. Αυτό λοιπόν έχει την άβρα του Λουτσέσκου. Έχει την ηγεσία της οικογένειας Σαββίδη και από εκεί και πέρα αυτός που κατάφερε να τη θασεύσει την οικογένεια και να τη θασεύσει από την άλλη τον γκρουπ της ομάδας του, να τη θασεύσει και το κοινό το οποίο προσαρμόστηκε 100% στα θέλω του κλαμπ, ήταν ο Ρουμάνος, είναι το κεντρικό πρόσωπο, είναι η αλυσίδα, είναι ο κρίκος της αλυσίδας που είναι ο πιο κομβικός και αυτός που απορρόφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της πίεσης. Εντάξει, ακούμε τόσο πολλά για τον Λουτσέσκου από πάρα πολλές πλευρές και μιλάμε τώρα για τον Λουτσέσκου ο οποίος ακόμα και στη στιγμή αυτή προχθές αναφέρει τον Παναθηναϊκό και το ρεκόρ που είχε κάνει, δηλαδή το αναγνωρίζει, δεν το αφήνει στην άκρη. Ενώ ναι. Στην αντίστοιχη περίπτωση ακούς τον Μαρτίνς στο μήνυμα που έγραψε σήμερα που μιλάει για φόβο για τον Ολυμπιακό και μας φοβούνται και μας τρέμουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και όλους τους υπόλοιπους που τον ακούνε εκείνη τη στιγμή. Αλλά κατά τα άλλα. Σέβεται αυτούς που τους κλέψανε. Ναι, κατά τα άλλα. Αν μου βρεις κάποιον να. Ακόμα και σε αυτούς, την αλήθεια έλεγε. Δεν είπε κάτι. Ναι. Δηλαδή τον παρουσιάζουν σαν έναν κακό άνθρωπο. Όλοι έχουν αυτή την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν αξίζει να τον ακούς, που λέει παραμύθια, που είναι γραφικός. Και είναι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει μέχρι τελευταία γραμμή από όλα. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Αυτή είναι η χώρα, αγάπη. Η χώρα δεν ανέχεται. Πώς το λένε, την αλήθεια. Ανθρώπους οι οποίοι. Ναι, η αλήθεια πονάει πρώτα απ' όλα. Όπως επίσης η εικόνα του Πέλκα προχθές. Που λέει στο Σιδηρόπουλο, πάμε να το παίξουμε το παιχνίδι στο τέλος με διακοπή. Κάτι που ας πούμε άλλοι πες, δεν το κάνανε αυτό. Τι να πάει να κάνουμε, άσε το. Και βλέπεις με τον Πέλκα, μπαίνει μπροστά και λέει πάμε. Δεν το κάνουν εύκολα. Εννοείται. Και πρέπει να τα λένε αυτά. Να πάμε και πέφτανε οι καρέκλες από πίσω, πώς θα πήγε το κούλα χάσανε εκεί. Δεν γινότανε. Μέχρι όμως, όμως, σωστά έπραξε. Ναι, η κίνηση του Πέλκα είναι σωστή. Ναι. Κάνει κάτι που δεν το κάνει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα ηθικά, πνευματικά και ως τάση απέναντι σε αυτούς. Ωραία. Εμάς μας πληγώνει όντως η εικόνα του Ίβιτς στο λεωφόρο. Είναι ένα μάθημα πολύ σκληρό, γιατί εκεί ουσιαστικά μέσα σε μια απόφαση που πάρθηκε στα δευτερόλεπτα, απόφαση, μια κατάσταση που δημιουργήθηκε στα δευτερόλεπτα, βρήκαν πάτημα για να δημιουργήσουν όλη αυτή την εικόνα για τον ΠΑΟΚ, γιατί κοινωνιακά είναι πιο δυνατή από εμάς. Ναι. Εντάξει, που αν κάτσουμε και τα που το έχουμε κάνει πολλές φορές και συγκρίνουμε τις περιπτώσεις Ίβιτς και Καρθία, είναι η μέρα με τη νύχτα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά έγινε. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε εκείνη την κατάσταση. Εντάξει, αυτό είναι το λάθος μας. Δεν έγινε κάτι συνειδητά, αλλά αυτό που έγινε εκείνη την ώρα ήταν ένα γεγονός το οποίο το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ για να στήσουν μια εικόνα για να μαυρώσουν τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά μας οδήγησαν σε μια σεζόν φέτος που δεν κάναμε μισό λάθος. Μισό λάθος. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν ήμουν στα κόκκινα, πήγαινα να κάνω βόλτες. Μέχρι να ρεμίσω. Δεν έκανα κάτι όταν ήμουν στα κόκκινα. Ποτέ. Εγώ γιατί είχα. Να μην το πω στον αέρα. Ναι. Τέλος πάντων, μια μίγκη σε σχέση με τα όσα γίνανε και όσους πρωταγωνιστούν. Ωραία. Απλά εγώ πολλές φορές κρίνω και βάσει του εαυτού μου. Δηλαδή, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα. Ναι. Ναι. Εγώ έχω καταλήξει ότι δεν κάνω για τον ΠΑΟΚ.
ωραία παράδειγμα, σαν Σταύρος. Δεν είμαι χαρακτήρας ο οποίος θα μπορούσε να κρατήσει την τρέλα του την ώρα που γίνονται τα σκηνικά. Ο Λουτσέσκο, επειδή από αυτόν ξεκινήσαμε, κατάφερε έναν θυμό το οποίο, ο οποίος ήταν πολύ φυσιολογικό, στο ότι θα σέψει, να τον ελέγξει και να τον κάνει δημιουργικό. Κάτι το οποίο είναι για μένα και το μεγαλύτερο του επίτευγμα. Και δεν μπορεί κάποιο Σταύρο να πει ότι ήταν άδικος ο Λουτσέσκο στη διαχείριση του ρόστερ. Όχι, τι να πει. Ο μόνος που μπορεί να πει, προσωπική μου άποψη, την έχω ξαναπεί, είναι ο Στέλιος Μαλεζάς έναντι του Χατσερίδη. Το χρόνο που πήρε ο Χατσερίδης, θα μπορούσε να πάρει ο Μαλεζάς χρόνο. Αλλά ήταν ναι. 1,5 εκατομμύριο πήρε ο άλλος. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά κανείς άλλος πέρα από τον... Εγώ θα σου πω και άλλο ένα που το έχω παράπονο, αλλά τι να του πω όταν κάνει πρωταθλητισμό. Ωραία. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να είναι στην αποστολή ο Λίρατζης χθες. Προχθές. Ωραία. Δηλαδή, λίγο η σχέση του με την Ακαδημία του ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Από την άλλη όμως, θα σου πει κάτσε ρε φίλε, εγώ παίζω με το πιστόλι στο κρόταφο κάθε εβδομάδα. Δεν έτσι γίνεται. Είναι, έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι κατά 95% όσοι έπρεπε να πάρουν το χρόνο που έπρεπε, μια χαρά χρόνο πήρανε. Και όσοι δεν έπρεπε, δεν πήρανε. Ναι, φέτος. Στο μαραθώνιο των 30 αγωνιστικών. Εννοείται αυτό. Και το rotation έγινε όπως έπρεπε να γίνει πλην του κέντρου της άμυνας, πλην της τετράδας της άμυνας του τερματοφύλακα ουσιαστικά. Ο Ρέι, εμένα δεν με έπεισε ποτέ ότι θα μπορούσε να πάρει ένα θεσμό, δηλαδή να τον έβαζε το κύπελο. Ναι. Δεν με έπεισε. Εντάξει, με το Σκιαμπάνι που θα μπορούσε να πάρει ένα-δύο παιχνίδια, ήρθε η ρήξη. Δεν υπέγραψε την ανανέωση, άρα ήταν και εκτός ομάδας. Αυτά, δεν έχει κάτι να πει κανείς. Η Εξτρέμ πήρε όλες τις ευκαιρίες που έπρεπε. Στήριξε παίχτες με το φορμάρισμά τους, όπως ο Καντουρί, παραδείγματος χάρη, πήρε παιχνίδια. Έτσι. Γιατί ήξερε θα τον χρειαστεί. Δηλαδή, ακόμα και για τον τελικό Καντουρί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, σε μια οικονομία του αγώνα, αν ο Πάο χάσει το μυαλό του λόγω της έλλειψης του Βιερίντια και του Μαουρίτσιο, ο Καντουρί είναι ένας παίχτης που μπορεί να μπει, να κρατήσει λίγο μπάλα και να αλλάξει λίγο το στάτους του αγώνα. Τον ήθελα έτοιμο σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά, τέλος πάντων, όλοι πήραν αυτό που έπρεπε. Ακόμα και στην πίεση τη μεγάλη, το πιο σημαντικό δεν είπαμε, όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ο Λουτσέσκου προτίμησε να δώσει συνέχεια με τον Ακπομ που ήταν ο δεύτερος και όχι να πάει να πιέσει να πάρει έναν παίκτη την Μπέρκ για να αφήσει στην άκρη τον Ακπομ. Εκεί νομίζω ήταν και το αποκορύφωμα της δικαιοσύνης που είχε μέσα στα αποδυτήρια για την ομάδα. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό κλίμα στην ομάδα, γιατί και οι παίκτες το αναγνωρίζουν αυτό. Βέβαια, δεν είναι χαζοί οι παίκτες. Είναι πρώτη απόλυση. Οι σύγχρονοι παίκτες δεν είναι όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Πάμε να παίξουμε καμιά πυρίπα μετά την προπόνηση. Είναι επαγγελματίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται, είναι άνθρωποι που έχουν ένα περιβάλλον πολύ μεγάλο και ουσιαστικά ξέρουν τι συμβαίνει. Έχουν ρίσματα. Εντάξει, έτσι είναι. Και γενικότερα και ο ίδιος προστάτευσε πολλές φορές τους παίκτες όταν χρειάστηκε. Όταν δεν έβλεπε ότι κάποιος δεν είναι καλά, δεν τον πίεζε. Γενικότερα είχε πολλές κουβέντες με όλους. Αυτό που λες με τον Καντουρί ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα μέσα στη σεζόν. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Εντάξει, για όσους... Ξεκίνησε. Έχει εδώ και ένα 40 λεπτό που έχει ξεκινήσει. Και φαίνεται να υπάρχει διάθεση των υφυπουργών να δώσει από 500 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα. Γαλαντόμος ο υφυπουργός. Ναι. Και 500 στην ΕΠΟ. Άρα 1500 κοινοματέοι να είναι το Σάββατο στο πιο ασφαλές γήπεδο της χώρας. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλό. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ Σάββατο το καλοκαίρι, λέω εγώ, να τα βάλει κάτω και να αποφευθεί ξανά αυτή η αηδία να γίνει ένα τελικό στο ΆΚΑ. Με το πρόσχημα που είναι πολύ βολικό ότι μόνο στο ΆΚΑ μπορεί να μπει το ΒΑΡ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί τη νέα σεζόν να ξεκινήσει με ΒΑΡ σε όλα τα γήπεδα. Έχω τις αμφιβολίες μου. Όλοι, ναι. Το βλέπω το έργο, να σου πω την αλήθεια, Σταύρο, ότι στην αρχή μόνο στα μεγάλα ντέρμπι και θα δούμε μετά στην πορεία στα άλλα γήπεδα. Αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει. Και στο φινάλε, αν δεν μπορούν οι άνθρωποι, οι υφυπουργοί, οι ΕΠΟ, ομάδες κτλ., πάμε σε διπλούς τελικούς να τελειώνει το έργο, γιατί κάπου έχει κουράσει. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όλο αυτό το πανηγύρι που στείνεται. Γιατί όπως έχουμε πει, το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους και τους οπαδούς.
δεν είναι ούτε για 200 προσκλήσεις, ούτε για σχολεία, ούτε για φοιτητές, ούτε για μαθητές. Είναι για οπαδούς, ο επαγγελματικός αθλητισμός. Δηλαδή ακόμα και στην Ιγυρία, οι Τούτσι και οι δεν ξέρω πώς λέγονται, τελικό να παίξουν οι Χούτου. Δεν είναι Ιγυρία, είναι Ρουάντα. Είναι, ωραία, ακόμα και στη Ρουάντα λοιπόν. Εγώ θα μαθαίνω όλα. Ωραία. Αν η Χούτου United παίξει τελικό με την Τούτσι City, θα έχει οπαδούς στο γήπεδο, κανονικά. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Οκ, okay, αλλά θα ξεκινήσει με οπαδούς. Αυτά και για το VAR. Είπαμε ότι η εικόνα δεν φτάνει λίγο γρήγορα στο VAR που υπάρχει. Θα το φτιάξουμε και αυτό το στέργιο. Ναι. Περίμενε, έχουμε μέρες ακόμα. Το διάβασα και αυτό, τι γίνεται προσπάθεια. Φαντάζομαι, άκου, φάση. Το γράφει σε βιντεοκασέτα, τρέχει ο τεχνικός να τη βάλει στο VAR. Ναι. Ωραία. Μετά κάνουν μοντάζ αυτοί που είναι μέσα για να πάει η εικόνα πίσω και ξανά κασέτα για να παίξει 63 ώρες κάθε φάση. Και εμείς περιμένουμε. Ναι. Τι ωραία. Ναι, αν είναι όμως το VAR σε κάποια απόσταση από το γήπεδο, θα υπάρχει θέμα. Θα είναι εκεί, ρε. Όχι, το VAR είναι πάντα έξω από τα δημοσιογραφικά και αριστερά κάτω όπως βγαίνεις. Στο κατηφοράκι. Αν είναι έτσι, βολεύει. Τι βολεύει. Δεν βολεύει και πολύ. Βολεύει. 200 μέτρα. Δεν θα τρέξει, Σταύρο, εσύ. Δεν θα τρέξει. Όχι, εγώ δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Αλλά. Που κοντεύουμε να αφήσουμε. Ένα γυμνασμένο τελικό. Ένα γυμνασμένο τεχνικό, ναι. Κοντεύουμε να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή στον Ταλούζ. Θα θυμάσαι. Πόπο, παιδιά. Θα ήταν, Σταύρο, το παιχνίδι όπου δύο δημοσιογράφοι άφησαν την τελευταία πνοή στις σκάλες. Έτσι θα το θυμόταν ο κόσμος. Όταν έπιασε κατούριμα, ήμουν έτοιμος να το βγάλω από πίσω, να κατουρίσω κάτω στο κενό. Oh. Δηλαδή ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Λέω τώρα τι να κάνω. Ήταν εκεί που ανεβαίνει πολύ ψηλά τα δημοσιογραφικά. Δεν ανεβαίνει πολύ ψηλά, κάνει ό,τι βασία. Δεν είναι απλά ψηλά, αγάπη. Δηλαδή ανεβαίνει καλά. Άνθρωπος... Άκου να δεις, η Παναγία της Τίνου είναι το ζέσταμα. Δηλαδή ο άνθρωπος του γηπέδου, ο Στιούαρτ της Μπενφίκα, νομίζω ακόμα με θυμάται που στο μέσο κάπου γονάτισα. Γιατί είχα και τις δύο τσάντες στην πλάτη μου. Αλήθεια. Ναι, γονάτισα κανονικά. Αφού ήρθε ένας που πουλούσε νερά και στο ενδεχόμενο να μην μπορούμε να φύγουμε ποτέ από εκεί, πήρα 10 νερά, το θυμάσαι. Ναι, ο άνθρωπος δεν είχε στόκ 10 νερά, είχε 5. Εμείς θέλαμε 50 όλοι μαζί. Για να το κλείσουμε, λέει ο Σταύρος, στο ημίχρονο, μας έδωκε τόσο κάτι βάουτσερ η Μπενφίκα στο ημίχρονο, ξέρω εγώ, ένα καφέ και μια... Τι ήταν και λέει ο Σταύρος, πάνε παρελέει. Τι λες, Σταύρο, θα κατέβω και θα ξανανεύω. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε... Την επόμενη φορά, φίλε, στο Ονταλούς θα πάμε με πάπια. Μπουκαλάκια, λέει. Περίπτωση. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τον αγγελιοφόρο. Μπουκαλάκια. Σιγάρες, Σταύρο. Μπουκαλάκια. Σιγάρες, Σταύρο. Εγώ ξέρω τι φλάω. Τι θα τα κάνω τα μπουκαλάκια, αγάπη. Θα είναι Δαλάη Λάμα, βαθμό συγκέντρωσης. Τι θα πετάμε κιόλα, θα καθόμαστε και θα πάμε στον αέρα. Εγώ ξέρω. Θα καθόμαστε σε καλφίτσες. Μόνο Ατρίδης θα τα κατάφερνε εκεί. Που είναι fit. Να τα βλέπετε αυτά. Ναι. Γιατί οπότε, τον κράζεται, αλλά... καταλήξαμε, θα παίρνει ο Γρηγόρης στην κασέτα, θα τρέχει σαν τον άνεμο, θα την ξαναπαίρνει πίσω. Τι σκηνικό κι αυτό, να έχει την κασέτα Σταύρου, να μπαίνει στο βίντεο, κανονικά βίντεο όμως. Ναι. Γιατί για υπολογιστή δύσκολο το κόβω, της ΕΠΟ, κάτι θα χρειαστεί εκεί την ώρα αναβάθμιση, όχι δεν ανοίγει, τι πατάμε ρε παιδιά, κασέτα φίλε, χρακ μέσα. Και θα έχει και κανένα τεχνικό με στο VAR να παίζει ατάρι, εκείνο με την πιλίτσα και τα πάνω κάτω που πηγαίνει. Τι θα ζήσουμε, κάτσε πάλι. Λοιπόν, Σταύρο, νομίζω δεν θα σε χρειαστούμε άλλο. Θα πάμε στο Βόλι, έχω την εντύπωση με τον Ραφαήλ. Εκτός αν θες να μπει στην κουβέντα από αυτό που είδαμε χθες. Δεν, όχι, δεν θέλω να πω σε καμία κουβέντα που είδαμε χθες. Τα καταφέραμε πολύ καλά. Δηλαδή, έτσι πως ήμουν, καλά που δεν ήμουν στο γήπεδο, ειδικά τον Μακοτούτια, δεν ξέρω τι μπορεί να το έλεγα πάνω στα νεύρα μου. Εντάξει, πολύ κακό παιχνίδι. Όχι ότι οι υπόλοιποι ήταν normal, αλλά νομίζω ο Αμερικανός διάλεξε το χειρότερο σημείο για να κάνει το χειρότερο παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω να γυρνάει Σταύρο η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή να γίνουμε μάρτυρες τριών εικών του ΠΑΟΚ. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ψάξουμε λίγο με τις πάσες εκεί με αυτά, θα βρούμε κάτι. Αλλά είναι καλύτερος, όχι. Μεταξύ, ο Αλεξίδη Βεστάβο δεν είναι πολύ αθλητικός. Μήπως πήγαμε σε λάθος άθλημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε καριέρα στο βόλεϊ, πιστεύεις? Ναι, γιατί όχι. Τον είδες εσύ αθλητικό τον Αλεξίεφ, δεν νομίζω, όχι.
Όχι, πιστεύω ότι δύο κότσια τη μέρα το τρώω. Ναι. Λοιπόν, αλλά... θα πάμε στο διάλειμμα για να πάμε και στην ομάδα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να πάμε και λίγο στην ομάδα βόλεϊ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Θα σε ενημερώσουμε και για την κατάληξη της σύσκεψης για τις προσκλήσεις του τελικού, αν τελειώσει πριν ολοκληρωθεί το σημερινό ΠΑΟ 24. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ξανά είναι το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική. Για όσους θέλουν λοιπόν να γίνουν έξυπνοι στην πληροφορική και απαραίτητοι στην αγορά εργασίας, παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάψυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310 22 29 62 και φυσικά στο datalabs.edu.gr. Το Bardon Cafe Bar είναι μαζί μας, το στέκι στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια. Είτε άμα θέλετε να πάτε εκεί να πιείτε τον καφέ σας, είτε για το ποτό είτε κοκτέιλ, υπάρχουν και πάρα πολλά events με εκπλήξεις που γίνονται εκεί. Το Bardon είναι στη Μεταλλείο Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα ακριβώς στον πεζόδρομο, εύκολα προσβάσιμο είτε από κέντρο, είτε αν είστε και στα δυτικά. Και τα Naxos είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών, είτε θέλετε για ανδρική συλλογή, είτε για γυναική, είτε για παιδική, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντες. Όλη την ανδρική συλλογή και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέριος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και στο νέο κατάστημα στην καρδιά της πόλης Σιμισκή με Αριστοτέλους. Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα μπορείτε να παρακολουθήσετε στη μεγαλύτερη full high definition οθόνη της πόλης τον τελικό, ΠΑΟ και ΑΕΚ. Στο Θέατρο Βεργίνα ο τελικός δεν είναι κυκλισμένο των θυρών. Εισιτήρια από 10 ευρώ με φαγητό, απεριόριστη μπύρα, κληρώσει το ημίχρονο. Εισιτήρια στο καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά στο ticketservice.gr και για πληροφορίες καλείτε το 2310-491-291. Θα γίνει μια κερκίδα εκεί στο Θέατρο Βεργίνα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να παρακολουθήσετε το τελικό. Δυστυχώς μόνο 500 φίλαθλοι από κάθε ομάδα θα έχουν το δικαίωμα να βρεθούν στο ΑΚΑ. Και την Παρασκευή 17 Μαΐου θα ξεκινήσει στο Θέατρο Βεργίνα η παράσταση, το σοου, ο καθένας όπως θέλει μπορεί να το πει. Ο Λαός Τραγούδι θέλει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου, Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε κέρος τις θέσεις σας και για τη νέα παράσταση του Θεάτρου Βεργίνα. Μαζί μας και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟ 24. Πάντα στο Ρίμπερο 107-4. Η μέρα Champions League και η σημερινή και η αυριανή. Σπουδαίο παιχνίδι μεταξύ Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, αν και το σκορ του πρώτου αγώνα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στη Λίβερπουλ, ειδικά στην κατάσταση που είναι, λέω εγώ, με τη διαφαινόμενη απώλεια του πρωταθλήματος. Αλλά σίγουρα είναι ένα μάτς υψηλού επίπεδου που θα κάτσουμε να το δούμε και φυσικά αύριο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Άγιαξ Τότεναμ. Ποιος θα είναι το ζευγάρι του τελικού δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να είναι η Μπαρτσελόνα με την Τότεναμ φυσικά. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός της Μαδρίτης είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Είναι από τους αγώνες που αν βρεθεί κάποιος θα έχει να το λέει μια ζωή, όπως το λένε όσοι έχουν βρεθεί σε τελικούς προηγούμενους του Champions League. Η Pepsi σας δίνει τη δυνατότητα να είστε μέσα στη Μαδρίτη, μέσα στο γήπεδο που θα γίνει ο μεγάλος τελικός. Η διαδικασία πολύ απλή, ειδικά αν είστε φαν του Champions League και έχετε σφαιρικές γνώσεις γύρω από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπαίνετε στον λογαριασμό της Pepsi Greece στο Facebook, απαντάτε σωστά στο quiz της Pepsi και κερδίζετε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη. Και αν δεν κερδίσετε το διπλό εισιτήριο, κερδίζετε PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου συλλεκτικές του Champions League. Μεγάλος διαγωνισμός, με πολύ απλή διαδικασία μπαίνετε στο Facebook της Pepsi Greece. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ στην γραμμή. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Η ομάδα δεν τα κατάφερε χθες. Όχι, δεν τα κατάφερε. Είναι αυτό που λέγαμε ότι η έδρα σε αυτή τη σειρά δεν θα παίξει και πολύ ρόλο. Το έλεγα εγώ πριν ξεκινήσει. Κάθε αγώνα θα ήταν μάχη. Ο ΠΑΟΚ έχασε και τη δεύτερη μάχη. Και κατά πως φαίνεται
χάνει και το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να γίνουμε μάρτυρες μιας επικής ανατροπής. Δηλαδή να κάνει ο ΠΑΟΚ διπλό στο Ρέντι, να κερδίσει στην Πηλαία και να ξανακάνει διπλό στο Ρέντι. Βέβαια θα μου πεις, δεν μπορεί κανείς να το δει τόσο μακριά. Εάν η ομάδα μπορέσει και κάνει το 2-1 και ξαναγυρίσει σειρά στο Παλατάκι, εντάξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο μακρινό, δεν ξέρω τη δική σου άποψη. Με βάση την εικόνα, ναι, τουλάχιστον αυτό δείχνει, με αυτή τη διάθεση δηλαδή δείχνει ο Ολυμπιακός να τελειώνει την Πέμπτη στις 18.30 στο Ρέντιο τρίτος τελικός. Αν και εντάξει, το 2017 τότε για Φιέστα ετοιμάζονταν στον Ολυμπιακό και πήγε ο ΠΑΟΚ με την ομάδα του Ελγιάδα τότε και τον Τάνι και έκανε τον break. Τώρα εντάξει, είναι λίγο πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα προσπαθήσει πάντως ο ΠΑΟΚ, το είπε και ο Γιώργος Φιλίππου, το είπε και ο Ντίμα. Ναι, πάμε, δηλαδή εμείς στο μυαλό μας είναι ότι πάμε για μια σειρά 5 αγώνων. Ο Ολυμπιακός έκανε 2 βήματα, αλλά χρειάζονται 3. Εμείς πάμε να κάνουμε το πρώτο την Πέμπτη και να γυρίσουμε ξανά τη σειρά στην Θεσσαλονίκη. Ραφαήλ, απλά έχω την εντύπωση ότι okay, την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ το έκανε λίγο πιο εύκολο στον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά έχασε ένα παιχνίδι, ενώ μπορούσε να το κυνηγήσει παραπάνω. Χθες νομίζω ότι ήταν λίγο χειρότερη η εικόνα του. Ναι, στο πρώτο τελικό, έτσι όπως φάνηκαν, ήταν οι λεπτομέρειες και τα λάθη του ΠΑΟΚ που το έκαναν. Αλλά χθες νομίζω ότι δεν ήταν τόσο η κακή εικόνα του ΠΑΟΚ όσο η καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Είχε πάρα πολλές επιλογές δηλαδή ο Ολυμπιακός. Χθες ο ΠΑΟΚ ό,τι ευκαιρίες κοντραμπάλες και τα λοιπά είχε, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Ο Ολυμπιακός όποια επίθεση και να είχε δηλαδή την περνούσε. Εντάξει, εκεί κρίθηκαν νομίζω όλα στο επιθετικό κομμάτι. Τραγικός ο Αμερικανός, Ραφαήλ. Σε κακή μέρα. Τραγικό, ναι. Δηλαδή. Μέρα και ο Σαφράνοβιτς, νομίζω γενικότερα τα άκρα του ΠΑΟΚ χθες, γιατί όταν οι ακραίοι του ΠΑΟΚ τελειώνουν το παιχνίδι με περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχε 3 ο Σαφράνοβιτς και 9 είχε ο Μακουτουτία, περίπου δηλαδή 12 πόντους, ναι. Και οι δύο ακραίοι του Ολυμπιακού είχαν 36 νομίζω μαζί. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι τελειώνει όλη η συζήτηση. Ναι. Δηλαδή, ό,τι λάθη μπορεί να κάνει κάποιος σε αγώνα βόλεϊ, το έκανε χθες ο Μακουτούτια. Ναι, σε υποδοχή, σε πάσες, σε καρφιά. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακός. Ναι, ναι. Εγώ προσωπικά θα τον τραγούσα στον πάγκο, αλλά δεν είμαι προπονητής βόλεϊ. Έκβαλε τον Καπετανίδη για μία φάση. Για μία φάση δεν τον εμπιστεύτηκε παραπάνω. Ίσως δεν ξέρω εκείνη την φάση, επειδή πήγε να την τελειώσει με πλασέ, ίσως είδε ότι δεν μπορεί τελικά, εντάξει, και λόγω της απειρίας του να πάρει κάτι παραπάνω από εκείνον. Ίσως πίστευε ότι αν τραβήξει τον Μακουτουντή έστω και για αυτή τη φάση λίγο θα του καθαρίσει το μυαλό κτλ. Πολύ κακός. Δεν του βγήκε σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει και η απουσία του Γκόρτσενιουκ. Άρα ο ΠΑΟΚ παίζει με αρκετούς παίκτες μείον, νομίζω. Στηρίζει δηλαδή τους καθαρά εξπαίχτες, τους βασικούς σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή στο Ρέντι ήταν τραγικός ο Κλάβαϊκ, εκτές ναι. Ήταν ο Μακουτούτια, έτσι δεν γίνεται όμως. Αυτά στοιχεία. Πρέπει κάποια στιγμή να είναι και οι δύο, αν όχι top, να είναι στο 70% αυτό που μπορούν. Ναι. 9 ο Μακουτούτια, 4 ο Σαφράνοβιτς, 13 πόντους, ενώ ο Αλεξίφ και ο Ροβέρτικ είχαν 17 και 22 αντίστοιχα από πόντους. Οπότε εντάξει, είναι χαώδης η διαφορά νομίζω στους ακραίους. Εντάξει. Πολλές διακοπές επαγγελματικές από τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, τα είπαμε. Αυτά είναι εκτός από τα time out. Υπάρχουν και τα video check. Τα χρησιμοποίησε και στο πρώτο set ο Ολυμπιακός. Υπήρχε λογική διακοπή. Ναι, εκεί τι έγινε στο δεύτερο set. Εκεί τι έγινε, Ραφαήλ. Έπεσαν από πλευράς του ΠΑΟ κάποια αντικείμενα, άχνη συγκεκριμένα. Εντάξει, οκ, okay, έγιναν και στο Ρέντι. Αυτά έγιναν με την Μπουγάτσα. Και στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να γίνει boomerang, να του γυρίσει εκείνο το μάτι, να σπάσει ο ρυθμός του Ολυμπιακού. Το ίδιο έγινε και χθες με τον ΠΑΟ. Λίγο όταν μια ομάδα είναι μπροστά και γίνεται μια μικρή διακοπή. Συνήθως στο βόλεϊ, επειδή είναι ένα άθλημα ψυχολογίας και το πώς θα βρεθείς δηλαδή εκείνη την ώρα, σε τι φόρμα θα είσαι, μπορεί λίγο να σου γυρίσει μπούμεραγκ μια διακοπή. Όχι φυσικά εντάξει, ότι για την ΙΤ αυτή η διακοπή. Όχι βέβαια, όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, ήταν και αυτή προς όφελος του Ολυμπιακού. Ναι, εντάξει, έτσι φάνηκε, αλλά δεν νομίζω ότι μόνο αυτό φταίει. Είναι, δηλαδή, όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Ναι, ούτε καν. Αλλά δηλαδή, δείχνει ο Ολυμπιακός πιο έτοιμος σε όλα τα επίπεδα. Ναι, με περισσότερες επιλογές και με τον Αλεξίου, τον οποίο είδαμε ότι τελικά είναι σε καλή κατάσταση, και με τον Σμίτ το διαγώνιό του και τον Ραουβέρτινγκ. Ακόμα δηλαδή και ο Πασαδόρος του, ό,τι φάσεις ακόμα και δύσκολες μπάλες να ερχόταν από την υποδοχή, κατάφερε να τις βγάλει στους παίχτες του, να τους δώσει δηλαδή λύσεις, και δεν μπόρεσε τον μπλοκ στην ουσία του ΠΑΟΚ να σταματήσει τις επιθετικές λύσεις που είχε ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν πήγε κάτι
Καλά, εντάξει, ξεχώρισε γιατί ήταν πολύ χάλια και οι υπόλοιποι ο Κλάβαϊκ. Ούτε, ναι, ούτε πήγε, πήγε καλά ναι, σε σχέση με τον πρώτο τελικό. Αλλά ένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όπως και ο Κόλλιτς που πήγε καλά. Ναι. Πάλι δηλαδή ένας, αλλά και πάλι από ένα κεντρικό δηλαδή και από ένα διαγώνιο δεν μπορείς να περιμένεις. Ο Φιλίπποφ, αρκετές κακές επιλογές. Οι διαγώνοι υπόλοιποι και οι κεντρικοί δεν. Γενικότερα, άσχημο απόγευμα γιατί ο ΠΑΟΚ δεν το πάλεψε. Ειδικά στο τρίτο σετ και στο τέταρτο εγκατέλειψε και την προσπάθεια. Εγώ το κατάλαβα. Στο τρίτο σετ ήταν 12-10 μπροστά. Εκεί πάλι βγήκε το blackout αυτό των προηγούμενων εβδομάδων που λέγαμε ότι δεν έπρεπε να υπάρξει σε καμία περίπτωση. Ξαφνικά το 12-10 έγινε 12-16. Εκεί νομίζω ότι πήρε το τρίτο σετ το δρόμο και μετά σχεδόν όλο το παιχνίδι. Μέχρι λέει το δεύτερο σετ και τις αρχές του τρίτου ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα στο παιχνίδι. Μετά νομίζω ότι πάλι αυτό το blackout και εκεί δηλαδή άλλαξε μετά και ο Τερζής με τον Φιλίπποφ, τον Πασταδόρο, προσπάθησε δηλαδή ο Γιώργη Φιλίπποφ να αλλάξει όλο το κλίμα της ομάδας, αλλά δεν τα κατάφερε. Πότε είναι τώρα ο τελικός του Ρέντι, Ραφαήλ? Είναι την 5η, 6:30. Ας ελπίσουμε ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί πιο φασισμένος, πιο σταθερός, τουλάχιστον να ζωρίσει τον Ολυμπιακό και αν το ζωρίσει, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει και την νίκη να ξαναγυρίσει σειρά στο Παλατάκι. Αν και με αυτή την εικόνα, ξαναλέω, το βλέπω δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγάρι και δείχνει πιο αποφασισμένος ή πιο ικανός, εντάξει. Δεν είναι κακό. Ναι, και αυτό, και αυτό. Εντάξει, μια σειρά τελικό νομίζω ότι πλέον όλα παίζουν ρόλο. Και η ψυχολογία, αλλά κυρίως και αυτό που οι λύσεις που θα βρεθούν και δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερες αυτή τη στιγμή. Και πλέον αυτό που λέγαμε και χθες με την αγάπη, το ότι πλέον έχει και ένα 9-0 ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ στα μάτς πρωταθλήματος. Ναι. Είναι και αυτό δηλαδή παίζει το ρόλο του πλέον. Έχει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2 χρόνια από τον break τότε του Ρέντι. Ναι. Απλώς λίγο το δεφορμάσμα του Ολυμπιακού και η νίκη στον ημιτελικό του κυπέλου μας έκανε λίγο και την ομάδα και τον κόσμο να πιστέψουμε ότι θα έχει καλύτερες ελπίδες ο ΠΑΟΚ να πετύχει κάτι καλό. Όχι ότι τελειώσαν τα πάντα, αλλά αυτό το 2-0 η χθεσινή ήταν νομίζω, εντάξει, κάνει τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα. Ναι. Αλλά μέχρι να δούμε τι θα μας επιφυλάσσει ο τρίτος τελικός, ας περιμένουμε. Ακριβώς. Αν μπορέσει να βελτιώσει κάποια πράγματα ο Γιούρι Φιλίπποφ στην ψυχολογία, σε κάποιους αυτοματισμούς της ομάδας, καλό θα είναι, αν και ο χρόνος δεν είναι πολύς. Αυτά για την ομάδα βόλεϊ. Είχαμε την Κυριακή τη φιέστα των γυναικών. Ναι, σε ωραία ατμόσφαιρα στην Τούμπα, 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του τμήματος. Χαρούμενες φυσικά όλες οι παίχτριες. Όλες μιλούσαν φυσικά για αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς μέσα στη σεζόν, για αυτή την αμφισβήτηση που υπήρχε στην αρχή, χωρίς καν να παίξουν εκείνες, να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν. Αισθάνονται δικαιωμένες που κατάφεραν να πάρουν και αίτητες μάλιστα το πρωτάθλημα, αλλά και να πετύχουν και αυτό το ιστορικό ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ. Και πλέον όλες κοιτάζουν την επόμενη μέρα με στόχο το να κάνουν το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι για όλες είναι πρόκληση το να δείξουν ότι αξίζουν να φέρουν τον ΠΑΟΚ ψηλά όσο το δυνατόν ψηλότερα και στο Champions League. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν. Είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στην γραφεία της ΕΠΟ που λέγαμε και πριν. Έχουν βγει κάποια πρώτα νούμερα. Όχι 500 κάθε ομάδα που έχει βγει, ναι. Λέει, αποφασίστηκε να δοθούν 840 ονομαστικές προσκλήσεις. Η κάθε ομάδα θα πάρει από 120. Pop. Ενώ οι υπόλοιπες 600 θα δοθούν στην ΕΠΟ. Αυτό βγαίνει σε πρώτη φάση από τη σύσκεψη. Τώρα υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα διάλειμμα και σε λίγο είναι να ξαναμπούν μέσα για να συνεχιστεί. Από 120 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα. Ούτε από 250 που γράφτηκε χθες, ούτε από 500 που υπήρχε ένα κλίμα αισιοδοξίας, ναι, σήμερα το πρωί και κάποια ρεπορτάζ. Από 120 προσκλήσεις, παιδιά, η κάθε ομάδα. Και μάλιστα λέει 100 είναι για μια κοινή λίστα οικογενειών και ποδοσφαιριστών. Α, ναι, γενικότερα. Ωραία. Και οι 500 πάνε στην ΕΠΟ. Προφανώς, ναι, για χορηγούς και διάφορες τέτοιες ανάγκες. Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά 120 τα έχουμε πει, ομάδα, τα ξέρετε κι εσείς. Κοίτα, το ότι θα ήταν σχετικά μικρός αριθμός, δηλαδή λέγαμε 500, τώρα 120... Δεν ξέρω. Μιλάμε για... Παιδιά, και ξανότερα, το χρόνο να δώσετε από 2 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα, ναι, και 10 στην ΕΠΟ. Οι πρόεδροι να είναι και τα team. Τίποτα άλλο. Να, εντάξει, το χαίρεστε το ποδόσφαιρο που θέλετε να φτιάξετε. Εντάξει, είναι τραγικά πράγματα. Δεν συμβαίνουν ούτε στην Μαδαγασκάρη. Ναι, έχουν μπει ξανά τώρα για να συνεχιστεί η σύσκεψη.
και να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εκεί. Νομίζω ότι αύριο, λογικά αύριο θα έχουμε και διτή, ενδεχομένως. Ναι. Ξένο διτή. Νομίζω ξένοι αυτοί θα είναι και αυτοί που διαχειρίζονται το VAR. Λογικά. Να είναι θα Έλληνες. Έχει μέσα και Έλληνες. Δεν έχει βγει πάντως ακόμα κάτι για διτή. Από πού λες να είναι, κάνε πρόσληψη. Πού? Από το Πακιστάν θα βόλευε. Έχουμε και καλές σχέσεις. Άσε ρε, σε αγάπη τώρα. Πέρα, κάνε μια πρόβλεψη, έλα. Εγώ λέω... Από τη Δανία να μην είναι μόνο. Κάτσε, κάτσε. Αυτός με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό Δανός δεν ήτανε. Με την ΑΕΚ ήταν Δανός. Με τον Παναθηναϊκό ήταν Νορβηγός ή Δανός. Καλός ήταν τον Παναθηναϊκό. Και με την ΑΕΚ πολύ καλός ο Δανός. Άλλος ο Δανός ήταν εκείνος. Εκείνος ο ανεκδίκητος. Κάτσε να δούμε, μα έχει τίποτα άλλο, δεν νομίζω ακόμα. Αυτές είναι οι παιδιά πληροφορίες από 120 προσκλήσεις κάθε ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους. Θα ακολουθήσει ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24 για το τι ακριβώς θα συμβεί. Όχι ότι με 500 προσκλήσεις κάθε ομάδα θα... το πρόβλημα θα λυνότανε. Αλλά τώρα με 120. Ναι. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εμείς για σήμερα. Αύριο περισσότερα και από την προετοιμασία της ομάδας, γιατί η προπόνηση σήμερα είναι το απόγευμα. Και από όσα θα προκύψουν από τη σύσκεψη τη σημερινή και ό,τι θα βγει μέσα στην ημέρα, γιατί γενικότερα αυτές οι μέρες είναι γεμάτες. Και για όλα. Μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Υπάρχει και σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για το πώς μπορείτε να απολαύσετε το Σάββατο στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης τον τελικό του άδειου Ολυμπιακού Σταδίου. Ενώ το Σάββατο 17 Μαΐου θα ξεκινήσει το μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στάτου Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει, κλείστε καιρό στα εισιτήριά σας ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου. Η Στίχημαν ήταν μαζί μας. 400 και πλέον επιλογές στο σημερινό Liverpool Barcelona. Έχει και άλλους αγώνες βέβαια σε άλλα αθλήματα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην Στίχημαν. Μαζί μας ήταν Axus. Πάρα πολλές επιλογές για ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Ένα κατάστημα υπάρχει πραγματικά σε κάθε γωνία της πόλης και στην Τσιμισκή Μεσοτέλους και Πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και πολλά στο ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά, αν ταξιδεύετε, υπάρχει κατάστημα και στο Λευθέρως Μενιζέλος και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα για να κάνετε πολύ εύκολα τις επιλογές σας. Για όσοι θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, η καλύτερη επιλογή είναι το Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Επαγγελματίας μπαρίστα, επαγγελματίας bartender, σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες στα Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-222962 και στο datalabs.edu.gr. Για όσοι θέλουν να ανακαινήσουν μέρος ή ολόκληρο το μπάνιο τους, θα πάνε στον Φτίκα, πλακάκια και είδη γηγενής, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503 για να κλείσετε ένα ραντεβού για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε για το μπάνιο σας. Νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη με προϊόντα φυσικά από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Και το Bardon Cafe Bar είναι εδώ μαζί μας. Το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια. Αν θέλετε να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν θέλετε ποτό ή κοκτέιλ, και πάλι εκεί θα πάτε. Υπάρχουν και εκπλήξεις με πολλά, και πολλά events. Και πραγματικά είναι εύκολο να πάτε είτε είστε στο κέντρο είτε στα δυτικά. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο είναι το Παρντών, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο. Αυτά από εμάς. Θα δώσουμε τις κοιτάλες στο ανάλυση των Παρελπρές. Αντώνη Τσακαλέα, Στάσο Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Φαντάζομαι με αρκετό Champions League και όλα τα θέματα που έχουν ετοιμάσει. Ραντεβού εμείς αύριο, λίγο μετά τις 12, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Καλό μεσημέρι.